και τις αγωνίες μας. Και κατόπιν, αμέσως μετά, θα περάσουμε στη βιντεοπροβολή, μια σύντομη βιντεοπροβολή, με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του χαράγματος και του αριθμού, όχι μόνο του σωματικού χαράγματος, αλλά και του πνευματικού χαράγματος, της αριθμοποίησης του ανθρώπου. Και κατόπιν θα αρχίσουν οι ομιλίες. Παρακαλώ να σηκωθούμε όλοι για να ψάρουμε τους ύμνους με τη συνοδεία και των Ορθοδόξων ιερέων μας. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσοφούς τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το τον εθνικό μας ύμνο, γιατί είναι καιρή δύσκολη και για το γένος και το έθνος. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την κόψη που με πια μετράει τη γη, απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο. Να θυμηθούν τρεις σύγχρονοι μάρτυρες της πίστεως. Η αδερφή και αγωνίστρια Ειρήνη Γαβριλάκη, ο αδερφός Αλέξανδρος και ο αδερφός Νικόλαος Αγγελόπουλος, που σχεδόν συμπίπτουν τα μνημόσυνά τους σε λίγο καιρό. Ευλόγησον, αδερφέ Γεώργιε, όχι η γη είναι εβραϊκό. Προσευχή ενός λεπτού. Προσευχή να είναι ευλογημένο. Προσευχή λοιπόν ενός λεπτού για να τιμηθούν οι μάρτυρες της πίστεως, οι οποίοι σε αυτά ακριβώς τα πιστεύματα που μόλις λίγο είδαμε στο ωραίο μαγνητοσκοπημένο αυτό ημερωτικό υλικό, οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστηκαν έως θανάτου, αρνούμενοι ακόμα και κάθε ιατρική περίθαλψη που θα τους προσφερόταν με μπαρκοντισμένα υλικά από ρούς μέχρι φιάλες αίματος. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως από
ίδιες ασθένειες, στις δύο περιπτώσεις από καρκίνο, υπέμειναν καρτερικά δοξάζοντας το Θεό στα σπίτια τους και δεν πήγαν πουθενά και υπέστησαν, ελέφθησαν μαρτυρικώς και πιστεύουμε και θεωρούμε ακραδάντως, εμείς που τους γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους, ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των οσίων και μαρτύρων του ουρανού. Διότι από αυτούς ακριβώς πάσχει η εποχή. Από αυτά μάλλον τα ελλείμματα σήμερα πάσχει η εποχή. Δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους να μας δείξουν ότι τολμούν και να πεθάνουν για τα πιστεύω τους. Αυτό λείπει σήμερα και αυτό είναι που πρέπει να γίνει το παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που τολμούν να πιστέψουν έως θανάτου τα ιερά και τα όσια και να το πράξουν. Να πράξουν ένα τιμημένο θάνατο για μια αιωνία ζωή. Παρακαλώ την αγάπη σας ενός λεπτού σύντομα. Ευχαριστώ την έγραψη σας. Το θέμα λοιπόν ορίζεται ως η πορεία του αγώνος των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος που συντέθηκε ως μη όφιλε από τον Διεθνή Πολιτικό 666 και με την αριθμοποίηση του ανθρώπου από το έτος 1997 και μετά έως και σήμερα, δηλαδή το έτος της ψηφίσεως της επαράτου συνθήκης του Σέγγεν έως και σήμερα. Ποια είναι τα προβλήματα, τα βήματα, τα προβλήματα που έχουν σημειωθεί σε αυτόν τον αγώνα, γιατί κατά τη γνώμη των ομιλητών που θα λάβουν το λόγο έχουν υπάρξει αυτά τα προβλήματα και τι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστούν. Να πω ότι στο τέλος της εκδηλώσεως, βγαίνοντας το DVD που είδατε, θα υπάρχει στην έξοδο δωρεάν για όλους σας. Και θα παρακαλέσουμε την αγάπη σας σαν Συντονιστική Επιτροπή του Αγώνος, αυτό το πολύ χρήσιμο DVD με το τόσο χρήσιμο υλικό να το διασπείρετε, να γίνετε πυρήνες διασποράς και διαφωτίσεως των κοινωνικών μαζών του τόπου μας, οι οποίες βρίσκονται δυστυχώς στα μαύρα σκοτάδια, από αυτά που θα αναλύσουμε, από τους λόγους για τους οποίους θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως σε ένα λεπτό, αφού πρώτα δώσω λιγάκι το λόγο στον συνάδελφο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κ. Βασανίδη Ελευθέρη. Αγαπητοί Χριστό πατέρες, αρχιερείς και ιερείς, αδελφοί, όλοι όσοι είναι εδώ απόψε και πολύ μακριά, από Θεσσαλονίκη και αλλού, σας καλωσορίζουμε. Θέλω να σας ενημερώσω και όλοι εδώ της Συντονιστικής Επιτροπής, ότι η Συντονιστική Επιτροπή δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια από κλήρο και από λαϊκούς, σκοπό έχει να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερες προσπάθειες κατά Θεό για να ευδοκίσει ο αγώνας να γίνει καλύτερος, ό,τι καλύτερο πρέπει στον αγώνα για να μην έχουμε τα προβλήματα που διαρκώς αντιμετωπίζουμε ή τουλάχιστον να μπορέσουμε εμείς να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα του σφραγίσματος και να με τη βοήθεια του Θεού να μην ομιγένει το σφραγίστε κανείς. Θέλω να προτείνω το εξής, ότι όλοι όσοι βρεθήκατε εδώ απόψε μπορείτε να γίνετε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, γιατί η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται και πρέπει να αποτελείται από πολλά μέλη, ο καθένας με τη σειρά που θα πρέπει και όλοι μαζί να βγάλουμε κάποιο πρόγραμμα στην πορεία του αγώνος για να πηγαίνουμε σε υπουργεία, βουλευτές, με οποιοδήποτε τρόπο να συνεισφέρουμε στον αγώνα αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ όσοι θέλετε να εγγραφείτε στην έξοδο, με ένα τηλέφωνο αφήσετε, ώστε και να ενημερώνεστε στη συγκεντρώσεις που θα κάνουμε, αλλά και ζητούμε τη βοήθειά σας. Όλοι δηλαδή πρέπει να πούμε την άποψή μας, να βγάλουμε
ένα πρόγραμμα, τι θα κάνουμε στην πορεία, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν, ο λίγο κατ' ο λίγο παίρνουμε σε μεγαλύτερο περιθώριο και δυστυχώς δεν ακούγονται αυτά στο βαθμό που πρέπει και πολύ περισσότερο μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στους ομιλητές που πρόκειται να έχουν κλπ, όπως είπε και ο αδελφός Γεώργιος, θα πρέπει να προτείνει ο καθένας τι, καταρχήν, αν σε κάτι από αυτά που είδε διαφωνεί. Πιστεύω λίγο πολύ ότι όλοι συμφωνούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και όλα αυτά είναι αποδείξεις και στοιχεία που μιλάνε μόνα τους. Αλλά να προτείνει ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, είτε λαϊκός είτε κληρικός, είτε είναι δικηγόρος ή οτιδήποτε, ποια γνώμη και ποια άποψη έχει και τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας, έτσι, να μιλήσει και να πει την άποψή του για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ένα συγκεκριμένο αγώνα στην πορεία. Επίσης προτείνω κάθε 3 μήνες ή κάθε 2 μήνες καλύτερα να γίνεται μια συγκέντρωση όπως αυτή εδώ σε κλειστό χώρο για να γίνεται η ενημέρωση και ο απολογισμός του αγώνος. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Σαφώς θέλω να ευχαριστήσω την αγάπη όλων σας. Επωνύμων και ανωνύμων. Μικρών και μεγάλων, οι οποίοι καταβάλλετε κάθε κόπο, κάθε θυσία για να βρεθείτε σήμερα εδώ, επιδεικνύοντας τη μέγιστη διάκριση να βρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση, που αν μη τι άλλο δείχνει ότι έχετε καταλάβει κάτι το αυτονόητο για μας, αλλά δυσνόητο για τον πολύ λαό μας. Και αυτό προς χάρη και δόξα Θεού, βέβαια, αυτή η νόηση από την αγάπη σας, ότι δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε τίποτα καλό για το μέλλον αυτής της χώρας αν δεν μειώσουμε τις αποστάσεις που μας χώρισαν εδώ και χρόνια, δεκαετίες, από τον Δημιουργό Θεό, τον Τριαδικό Θεό μας. Είναι πολύ την παρουσία σας σήμερα εδώ και αυτό είναι που θα φέρει τη χάρη του Θεού για να σκεπάσει τις αγωνίες των χριστιανών και των Ελλήνων στον τόπο μας. Και για τα υπερβατικά ζητούμενα και για τα γήινα ζητούμενα. Και για την ψυχική δικαίωση και σωτηρία και για την ελευθερία της χώρας και την κατακράτηση, τη διακράτηση του ελληνισμού της Μακεδονίας μας. Παρακαλώ τον Πάτερ Γρηγόριο, εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Ευθυμένου του Γέρου της Μεθοδίου, να προσέλθει. Ερχόμενος από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας μας, ερχόμενος από την αγωνιζομένη Ιερά Μονή Εσφυγμένου, θα ήθελα εν πρώτης να σας μεταφέρω τις ευλογίες του Σεπτού Γεροντός μας του Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου και τις ευχές των υπολείπων πατέρων της Διοικομένης Ιεράς Μονής μας. Δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς, αγαπητοί αδελφοί, είχαν γνωρίσει προσωπικά τον προηγούμενο ηγούμενο της Ιεράς Μονής μας, τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ευθύμιο. Πάντως, όσοι είχαν τύχει να ακούσουν τις εμπνευσμένες ομιλίες του, θα είχαν παρατηρήσει ότι συχνά πικρά δεν έλειπε ο μακαριστός γέροντάς μας να υπογραμμίζει ότι τα όσα συμβαίνουν στην εποχή μας καταδεικνύουν ότι τα βήματα του Αντιχρίστου είναι πια πολύ κοντά μας. Και όντως, βλέπουμε 10 χρόνια κιόλας μετά την οσία κοιμησή του πόσο δίκιο είχε και τα βλέπουμε κι εμείς τώρα οι νεότεροι του, τα καλογέρια του, οι οποίοι με πρωτοστάτη τον Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο τον γέροντά μας βλέπουμε σε καθημερινή σχεδόν βάση τα σχέδια που η νέα τάξη πραγμάτων στείνει για όσους θέλουν να είναι Ορθόδοξοι και Έλληνες. Διότι η νέα τάξη πραγμάτων, αγαπητοί αδελφοί, είναι πια επιθύρας. Κινδυνεύουμε όλοι ανεξαιρέτως όσοι δεν θέλουμε να προδώσουμε την πίστη μας και την ψυχή μας. Κινδυνεύουμε σαν έθνος, κινδυνεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βλέπετε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να μας αναγκάσει να πάρουμε όλα αυτά τα καρτοειδή κατασκευάσματα που το ωραίο ντοκιμαντέρ πριν από λίγο μας απέδειξε ότι εμπεριέχουν το δυσόνιμο αριθμό του 666, διότι μόνο τότε η νέα τάξη πραγμάτων θα είναι σίγουρη ότι μας ελέγχει ολοκληρωτικά. Και είναι μόνο αυτό? Δεν βλέπουμε ότι τώρα πια άρχισε να κινδυνεύει και η εδαφική μας ακεραιότητα? Δεν βλέπουμε ότι οι σκοτεινές δυνάμεις
θέλουν να διαμελήσουν την ευλογημένη πατρίδα μας, θέλουν να σμικρύνουν την ελληνική αγωνιστικότητα, θέλουν να μας διαλύσουν όπως έκαναν και με τους Ορθοδόξους Σέρβους. Τώρα προέκυψε το θέμα της Μακεδονίας. Αργότερα θα προκύψει το θέμα της Δυτικής Θράκης. Λίγο αργότερα το θέμα της Τσαμουριάς. Είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει η γενιά μας. Γι' αυτό εμείς πρέπει ως στήλη της Ορθοδοξίας να λέμε όχι σε όλα αυτά τα σκοτεινά σχέδια, να μην δεχτούμε τίποτα το οποίο να εμπεριέχει τον αριθμό 666, να αρνηθούμε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά είδη ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων, να αρνηθούμε κάθε ονομασία που να εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία, να αρνηθούμε κάθε πρόταση των σκοτεινών δυνάμεων που υπονομεύει την εθνική μας ακεραιότητα εν γέννη. Θα ήθελα να σας διαβάσω το μήνυμα του Αγίου Καθηγουμένου μας, ο οποίος για την παρούσαν και μόνο νομολογιακή συγκέντρωση συνέταξε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ιερά Μονή Εσφυγμένου, κατόπιν επιμόνων προσπαθειών και αγώνων επί 21 ετών, εναντίον των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, συμπαρίσταται σήμερον και πάλιν. Υπογραμμίζομεν ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό από την συμμετοχή μας εις την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι μέγιστοι και δια τούτο απαιτείται συνεχής ενημέρωσης και διαφώτισης του ελληνικού λαού εκ μέρους των υγιώς σκεπτωμένων ηγετών της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Η χώρα μας, προσαρμοζομένη και κινουμένη στα πλαίσια των εφαρμογών της Συνθήκης Σέγγεν, θα υποστεί τα στραγικά συνεπίας με κίνδυνον των πλήρη αφανισμών της, καθότι 186 έτη μετά την απελευθέρωσή της εκ του τουρκικού ζυγού, οδηγείται και πάλι εις μίαν δουλείαν και μάλιστα ολοκληρωτικήν. Διότι τότε, υπό την βάρβαρον τουρκικήν δουλείαν, είχομε την δυνατότητα να διαφυλάξουμε την θρησκευτική και εθνική μας συνείδηση και ακεραιότητα. Ενώ σήμερον κινδυνεύουμε να απολέσουμε πλήρως την χριστιανική και εθνική μας ταυτότητα. Καταγγέλλουμε προς πάσαν κατεύθυνση ως απατηλάς τας υποσχέσεις και τας φαντασιώσεις περί ευημερίας και ευδαιμονισμού των σημερινών λεγόμενων εξυγχρονιστών και προοδευτικών πολιτικών κατόπιν της ολοκληρωτικής συνδέσεώς μας με την Ηνωμένη Ευρώπη. Δια τούτο, εφιστώμεν την προσοχήν και προτρέπουμεν τους εν Χριστώ αδελφούς μας, όπως αντιληφθούν εν καιρός την παγίδα των καθησυχαστικών διαβεβαιώσεων εκ μέρους της πολιτείας, περί της δήθεν αθωότητος των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, τονίζοντες κατηγορηματικώς ότι θα εμπεριέχονται εις αυτάς τόσο ο επάρατος αριθμός 666 του Αντιχρίστου, όσον και όλα όσα συνιστούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είναι ευνόητον να τονίσουμε εις τους εν Χριστώ αδελφούς μας ότι πέραν από τας προαναφερθήσας νέας ηλεκτρονικάς ταυτότητας, οι ίδιοι κίνδυνοι ελογχεύουν και εις όσα άλλα καρτοειδή ηλεκτρονικά συστήματα ταυτοποίησης προσωπικών δεδομένων κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, όπως πιστωτικές κάρτες, κάρτες υγείας, κάρτες κοινωνικής προνοίας ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν εις το εγγύς μέλλον όπως έξυπνες κάρτες, οι λεγόμενες smart cards, ηλεκτρονική κάρτα οδήγησης, ηλεκτρονικό διαβατήριο, κάρτες φορολογουμένων και άλλες. Ένα κατούτον, επιβάλλεται να μην περιοριστώμεν μόνον εις την απέτηση της αναγραφής του θρησκεύματος εις τας νέας ταυτότητας, διότι η συντάφτισή μας με τον επάρατον συμβολικών αριθμών 666 του Αντιχρίστου κατά την Αποκάλυψη συνεπάγεται άρνηση Χριστού. Εν εναντία δε περιπτώσει, η αποδοχή της νέας ταυτότητος αποβαίνει κατάρα
δια των κάτοχων αυτής, έστω και αν αναγράφεται το θρήσκευμα. Τέλος, είναι γνωστή η επιβουλή των Σιωνιστών διαμέσου των αιώνων εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Επίσης, είναι τεκμηριωμένη πλέον η επιρροή και η ηγετική παρουσία των Σιωνιστών εις την Ευρωπαϊκή Ένωση, εις βαθμόν ώστε να κατευθύνεται αυτή υπ' αυτών. Εδώ αξίζει να παρατηθεί η γνωστή δήλωση του Σιωνιστού Εβραίου Κίσιγκερ εναντίον των Ελλήνων, ο οποίος έλεγε «Ο ελληνικός λαός είναι ατίθασος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετιστεί, εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μην μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όθεν, αγαπητοί αδελφοί, είναι ευνόητον τι έχει να υποστεί η μικρή μειοψηφία των 10 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών έναντι των 300 και πλέον εκατομμυρίων υπολείπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ευρισκομένη αντιμέτωπη εις των κλειών των χριστιανικών ομολογιών της Δύσεως αφενός και αφετέρου εν μέσω του ορθολογιστικού και ηλιστικού πνεύματος των Ευρωπαίων, σύν την κατευθυνωμένη εχθρική προς εμάς πολιτική του Σιωνισμού. Τούτο αναμφιβόλως θα έχει ως συνέπεια την βαθμία εθνική και θρησκευτική αλωτρίωση του λόγου μας. Αναθέσουμε τας ελπίδας μας εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον Θεόν και Σωτήρα μας, και όχι εις τους άρχοντας και του Υιούς των ανθρώπων, εις ουκ εις τη σωτηρία, καθώς λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ, και όταν με θυμών ο Θεός, τότε ουδείς καθημών. Αμήν. Ενδυναμούσθεν Κυρίω, ευχέτης προς Κύριον ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα ο κύριος Παπαγεωργίου Αθανάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου και του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Δένειας. Αδελφοί εν Χριστώ, προτού ακόμα απευθύνω το μήνυμα του Συλλόγου, που είναι ένας χαιρετισμός σχετικά με την ημερίδα, την οποία πολύ ωραία δημιούργησαν οι κύριοι που είναι πίσω μου, αδέλφια εν Χριστώ από μεγάλους συλλόγους γνησίων Ορθοδόξων της χώρας, θα ήθελα να επισημάνω τρία πραγματάκια. Μιας και ξεκινήσαμε με το λεπτό αυτό προσευχής, απευθυνόμενοι σε αυτά τα τρία παλικάρια που μάχονταν για την Ορθοδοξία μέχρι σήμερα και τους χάσαμε πρόσφατα, ήθελα να σας επισημάνω ότι αξίζει τον κόπο για άλλο ένα λεπτό προσευχής, έστω εις βάρος του χρόνου μας, γιατί όλοι βιαζόμαστε, για τρία άλλα παλικάρια που κλείσανε 12 χρόνια από την ημέρα που έπεσαν στα Ίμια και κλείσαμε αυτές τις μέρες, 12 χρόνια ακριβώς, ξεχασμένα από την πατρίδα και την κρατούσα εκκλησία. Για αυτά τα τρία παιδιά εμείς στην Παιανία κάναμε και φέτο το ετήσιο μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο, που όταν θα δείτε και στα φυλάδια του συλλόγου μας, κάθε χρόνο και κάθε φορά πάνω στα μηνιαία φυλάδια γράφουμε κάθε φορά αυξανούσεις της χρονολογίας, ότι τόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατό τους, τόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατο, και εύχομαι στους αιώνες των αιώνων να λέμε τόσα χρόνια ή τόσους αιώνες πέρασαν, γιατί αυτοί έπεσαν υπέρ ημών. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι αυτή η ομοψυχία και η ομοιογένεια που υπάρχει απόψε εδώ ανάμεσά μας, η οποία χάρη τη Θεού συνήχθημε εδώ για κοινά ενδιαφέροντα, θα ήθελα να πω να είναι η αρχή της ενότητος όλων των γνησίων Ορθοδόξων, διότι τουλάχιστον οι βάσεις του ποιμνίου τα έχει βρει
υπάρχει και συνάδει πνευματικά εν Χριστώ, γέννητο. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Θαρσείτε αδελφοί εν Χριστώ. Τα πράγματα βέβαια δείχνουν ότι διανύουμε την περίοδο του Αντιχρίστου. Επομένως, αναμένονται περαιτέρω κοινωνικές και θρησκευτικές και εθνικές αναταράξεις. Η Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 13ο κεφάλαιο, όπως είδατε, από τους στίχους 14 έως 18, μας προειδοποιεί για το σφράγισμα του θηρίου, τον χαρακτηριζόμενο χι ξι κεφαλαίο σίγμα τελικό, ή το 666 που είναι και το όνομα αυτού, και λέω ξι κεφαλαίο διότι είναι το στοιχείο το οποίο βοηθάει στην διάσταση μεταξύ των αρχικών του ονομάτων Χριστός, χ και σίγμα τελικό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το θηρίο θα βασιλεύσει όταν όλος ο κόσμος υποταχθεί πρώτα σε αυτό το σφράγισμα που θα είναι και ο κωδικός πάσης διεκπεραιώσεως, ανοχής και συναλλαγής. Μέχρι να δεχθεί ο κόσμος το σφράγισμα, στη δεξιά χείρα ή το μέτωπο ούμι γέννητο, θα προηγηθεί η προετοιμασία στο σφράγισμα όλης της επιγείου ύλης. Κάθε προϋποθέσεως, κάθε μέσου, κάθε στοιχείου επιβιώσεως ή βιώσεως σε αυτήν την βιωτή. Διακοινωνικών στοιχείων και μέσων. Σήμερα η έντεχνη πρόθεση των μυστικών και σκοτεινών δυνάμεων, που εμείς τα ονομάζουμε κοινωνικά απόβλητα, των συγχρόνων κοσμοεξουσιαστών μιας αραβιστικής τάξεως, επαναλαμβάνω αραβιστικής τάξεως, επιτρέψτε μου την ξενική ορολογία του αραβισμού, δηλαδή αυτός που θέλει να φτάσει κάπου, επειδή έτσι επικρατεί σε όλο τον κόσμο και το ξέρουμε πολύ περισσότερα σε όλο τον κόσμο, σαν διεθνή όρο. Των καλοπροαιρέτων βέβαια της γης των διαφόρων κέντρων επιβολής και κατευθύνσεων, από Βρυξέλλες και Αλαχού. Κατέστρωσαν αριστοδομικά ένα δαιμονιώδες σχέδιο εγκλωβισμού των δημιουργημάτων του Θεού, αλλά και των συνειδήσεών των μέσα σε ένα ύπουλο και αναγκαστικό ηλεκτρονικό φακέλωμα. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα που, όπως είδατε, θα περιέχει άπαντα τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων και ελευθερίας βούλησης, αλλά και δραστηριοτήτων του ατόμου, όλα υποστιγνών περιορισμών από που δεν θα ξεφύγει κανείς. Σε όλα τα Υπουργεία, σε όλους τους οργανισμούς και σε όλες τις υπηρεσίες των υποτιθεμένων προηγμένων κρατών θα υπάρχει παντού ο ηλεκτρονικός έλεγχος, μέσω του οποίου όλοι θα είμαστε υπό παρακολούθηση, υπό το άοχνο μάτι του μεγάλου αδερφού, του γνωστού ως Big Brother, και υπό την επιμελή εποπτεία των μεγάλων στρατευμένων υπό το σύγχρονο φασιστικό αυτό καθεστώς. Το νέο αυτό καθεστώς των συγκεκριμένων κωδικών, αλλά και απροσώπων εξουσιαστών, θα έχει μια κοινή ταυτότητα η οποία θα έχει κοινό σημείο επαφής, αναγνώρισης και εξάρτησης με τα στοιχεία του θηρίου της Αποκαλύψεως, το 666, πλαισιούμενων και καθαναγκασμένους οπαδούς, χωρίς συνείδηση ανθρώπων. Από τη μια θα υπάρχει ένας παγκόσμιος δικτάτορας και από την άλλη όλοι εμείς τα γκοέμ ίσον στην εβραϊκή ζώα, οι οποίοι θα είμαστε άβουλα όντα υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις δικές τους παροτρύνσεις και στιγνές διαταγές, διότι ούτως ή άλλως θα έχουμε χάσει κάθε κοινωνικό έλεγχο και θα έχουμε χάσει κάθε βούληση και συνείδηση, διότι αυτό επιδιώκουν, το ισοπαίδωμα των συνειδήσεων μέσω πολλών προϋποθέσεων και της πανερέσεως του οικουμενισμού που σήμερα επικρατεί ήδη στον τόπο μας και αλλαχού. Όποιος θα ξεφεύγει από το σύστημα ή δεν θα υπακούει σε αυτό, θα εξοντώνεται ποικιλοτρόπως. Όποιος όμως ομολογεί Κύριον τον Θεό, τον μόνο σταυρωθέντα και θανόντα και ταφέντα και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά σγραφάς, αυτός δεν θα πάρει κανένα σφράγισμα με κανένα μέσον και σε κανένα σημείο του σώματός του, είτε σταθερό είτε φορητό. Συμφώνως με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή, τον οποίον ο Σύλλογος έχουμε την ευλογία του ονόματός του, δηλώνουμε απεριφράστος ότι δεν θα δεχτούμε το σφράγισμα του Αντιχρίστου ούτε εις το μέτωπον, ούτε και εις την δεξιά μας χείρα με το 666 κατά πρώτον και μετά οτιδήποτε άλλο προδιαθέτει ό,τι σας είπα στην αρχή, ότι προετοιμάζει
και το τελικό αυτό στάδιο που ακούσατε. Για όλους εμάς του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Παιανίας, η αποδοχή και κάθε σχέση με την προηγμένη τεχνολογία και την ηλεκτρονική επανάσταση, όταν αυτή υπηρετεί αρνητικά τον άνθρωπο και κυρίως προς ψυχική του βλάβη, δεν είναι παρά συντάφτισης και κατάταξης της τάξης του 666. Και αυτό σας το λέω υπεύθυνα και σαν γιατρός, διότι σήμερα ό,τι περισσώνουμε τις ψυχές οι οποίες οδεύουν κατ' επίκληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Δημιουργού, που κάποτε μας καλεί όλους, εμείς πάμε να βάλουμε ένα εμπόδιο με όλα εκείνα τα τεχνάσματα της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας, τα οποία θα είναι όλα σφραγισμένα και δυστυχώς ύπουλα, εκεί που δεν θα το έχετε δεχθεί με την ίδια σας τη θέληση και ομολογιακά, είτε στο χέρι είτε στο μέτωπο, θα το δεχτείτε ύπουλα χωρίς να το γνωρίζετε, ή στο βηματοδότη σας, ή μέσα στα μικροτσίπς τα οποία βάζουμε τώρα σε όλους τους τομείς προκειμένου, βάζουν, όχι βάζουμε, για να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα, τα οποία ας πούμε θα διορθώνουν ή θα φτιάχνουν κάποιες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του οργανισμού, ευημερίας, μακροημερεύσεως και δεν ξέρω τι άλλο παρατάσεις στη ζωή, ας πούμε έτσι, ακόμα και σε επάρατες νόσους. Η πράξη αυτή λοιπόν αποδοχής και χρήσης των νέων ηλεκτρονικών όλων των συστημάτων, είτε μέσω των καρτών, διαφόρων, ταυτοτήτων, διαβατηρίων και κάθε άλλης κάρτας με το χάραγμα του θηρίου, είναι και πράξης αποδοχής του ιδίου του Αντιχρίστου, αλλά και συγχρόνως άργησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φαίνεται ότι ο καιρός είναι εγγύης. Οι προφητείες ορθώνονται μπροστά μας, επειδή για μας εγγράφησαν και τις βλέπουμε να ξεδιπλώνονται κάθε μέρα και περισσότερο. 19 αιώνες γνωρίζουμε τα δεδομένα της Αποκαλύψεως, με αρκούντος αρκετή θρησκευτική συνείδηση και ακόμα δεν τα έχουμε εμπεδώσει ούτε υιοθετήσει. Ο νόμος περί των νέων ταυτοτήτων 1599 του Ιουνίου του 1986 πέρασε στα τυφλά με αδόκιμες προϋποθέσεις και με δύο τροποποιήσεις το 1991 και το 1992. Σήμερα εμείς ζητάμε νέα τροποποίηση ή άρση του ως άνω νόμου και είναι η πρώτη πρότασή μας. Και να μας αφήσουν την ελευθέρα επιλογή του δικαιώματος, της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας σκέψεως κατά Θεόν, αλλά και επιλογής ψήφου, την οποία χρησιμοποιούν καταχρώμενοι την δικιά μας καλή προαίρεση. Όχι με τη δική μας ψήφο να στρέφεται ο νόμος εναντίον των ηθικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων. Να μας αφήσουν ελεύθερους, διότι ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους και ο Δής μπορεί να μας εγκλωβίσει οπουδήποτε. Και αυτό, σας ενημερώνω, είναι η δεύτερη πρόταση. Υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο που μπορούμε να αρνηθούμε, να μην παραλάβουμε καμία ταυτότητα. Να παραλάβουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Χωρίς το χάραγμα, χωρίς τα μικροτσίπς και χωρίς άλλες ηλεκτρονικές προϋποθέσεις πονηρού τύπου, διότι τώρα θα μπαίνουν κρυφά και μέσα στο χαπάκι της πιέσεως που θα πάρετε. Και θα κυκλοφορήσει όλο το αίμα και θα εγκαθίσταται σε κάποιο σημείο και θα είναι απροσδιόριστο και δεν θα μπορεί να ελεγχθεί τόσο εύκολα από τα κοινά μέσα διερευνήσεως, τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε στην ιατρική σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δόλοι είναι που δεν περιμένουν καν την ομολογία πίστεώς μας. Διότι κάπου κι εμείς είμαστε μεν στριμωγμένοι, αλλά έχουμε βγάλει τα νύχια μας για να μπορούμε να αμυνθούμε. Δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, συν Θεό και με προσευχή. Να μας φωτίσει ο Κύριος. Και θα μας φωτίσει ο Κύριος. Κανείς δεν λέει ότι θα μας εγκαταλείψει. Και μέχρι σήμερα ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Όχι λοιπόν στα απάνθρωπα κλουβιά των συγχρόνων κοινωνικών φυλακών με χαρακτηριστικούς ασφικτικούς μηχανισμούς της υποβολημιαίου αντιδημοκρατικής παρακολούθησης και υποβολής των λαών από τους κυριάρχους και αντιθέους κόσμοεξουσιαστάς. Και τέλος, όχι στις νέες φαινομενικά ηλεκτρονικές ταυτότητες και διαβατήρια ή οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει, λέω, φαινομενικά, διότι ενδεχομένως να μας την έχουν στήσει κάπου αλλού.
και να μας βάζουν, ας πούμε, σαν το πρώτο εμπόδιο την ταυτότητα και το διαβατήριο και να μας περιμένουν κάπου αλλού από εκεί που δεν το περιμένουμε. Και είναι βέβαιο ότι μας έχουν στήσει πάρα πολλές παγίδες. Και οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει τα ύπουλα μικροτσίπς των υπόπτων παρακολουθήσεων του ανθρώπου κατά παράβαση της δημιουργίας του Θεού. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα ισχύει για να γνωρίζουμε μόνον τότε όταν εμείς ελαφρά την καρδία το αποδεχόμεθα. Σας ευχαριστώ. Το παραθυράκι του νόμου υπάρχει, θα το ψάξουμε με τους νομικούς μας, να επιζητούμε ταυτότητες χωρίς μικροτσίπς. Διαβατήρια χωρίς μικροτσίπς. Δεν έχουν δικαίωμα να βάλουν μικροτσίπς. Γι' αυτό και πάνε εξαπαλών ονείχων να μας περάσουν ότι δήθεν είναι αναγκαιότητα, ότι δήθεν, ας πούμε, είναι πολιτισμός, ότι δήθεν είναι πρόοδος επιστήμης, ότι δήθεν, ας πούμε, να μην χαθούν τα παιδάκια, να μην χαθούν οι γέροι με άνοια κλπ. Υπάρχει νόμος να το επιζητήσουμε και να καταργήσουμε τον άλλο νόμο. Μπορούμε να το ζητήσουμε. Ιδού λοιπόν μία ευκαιρία. Να λοιπόν που είναι οι ανάγκες για τα δημοψηφίσματα και όχι μόνο για οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Και σας υπενθυμίζω, η Μακεδονία είναι ελληνική. Αξιότιμα μέλη των συντονιστικών επιτροπών, άξιοι πατέρες, κυρίες και κύριοι. Θα σας διαβάσω έναν χαιρετισμό από τον βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού προς την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων και Πολιτών. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας στην εκδήλωσή σας, την οποία δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ επειδή θα είμαι στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλειώδες Συλλαλητήριο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Σας συγχαίρω για τις δραστηριότητες της Επιτροπής σας για την προάσπιξη της Ορθόδοξης πίστης. Με τιμή, Μαυρουδής Βορύδης. Αυτά που εγώ έχω, τουλάχιστον από την πλευρά μου ως επιστημονικός συνεργάτης του κυρίου Βορύδη, να καταθέσω εδώ και να υποσχεθώ αν είναι δυνατόν, είναι ότι το DVD το οποίο είδαμε θα βρίσκεται από αύριο και στους 10 βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και αν είναι δυνατόν σε όλους τους υπολείπους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ώστε να λάβουν γνώση του τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζωγράφο, για την εκπροσώπηση και για την τιμή. Ευχαριστώ και τον κύριο Βορύδη, τον ευχαριστούμε όλοι και ξέρουμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε σε έναν συμπατριώτη, συνεργάτη και σύμμαχο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, αν και φινιδίως είναι το κάλεσμα του λόγου, αλλά επειδή συμμετέχουμε από χρόνια σε αυτόν τον αγώνα, κάτι από αυτά που τα πολλά που ξέρουμε, κάτι έστω το ελάχιστο θα σας πούμε. Επειδή εδώ ήρθαμε για κάποιον αγώνα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συγχαίρουμε, διότι σήμερα είναι μια εποχή όπου δεν γίνονται αγώνες για πνευματικά πράγματα, γίνονται αγώνες για υλικά και για άλλα μάτια πράγματα. Έτσι το συγχαίρουμε αυτή την προσπάθεια, έστω και αν έχει κάποια λάθη και αν έχει και κάποια λατώματα. Πάντως από αυτή την άξιον επαίρνω ότι γίνεται ένας αγώνας για κάποια ζητήματα που αφορούν και την πατρίδα μας και την ψυχή μας. Και βέβαια ένας αγώνας για να πετύχει, ξέρουμε ότι οι πατέρες λένε ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει καλός. Πρέπει δηλαδή, εφόσον θέλουμε να κάνουμε ένα αγώνα, να προσπαθούμε να πληρώνουμε όσο μπορούμε τις προϋποθέσεις αυτές που χρειάζονται για να όχι μόνο να σταθεί αυτός ο αγώνας, αλλά για να αυξηθεί. Αυτό βέβαια πρέπει να το προσέξουν οι διοργανωτές, που βέβαια πρώτα οι βασικές βέβαια αυτές προϋποθέσεις είναι οι προϋποθέσεις που είναι για όλους τους χριστιανούς, που στηρίζονται πάνω στην αγάπη, στο σεβασμό, στην ταπείνωση, στη συνεργασία, στο να είμαστε συνεπείς και φιλαλήθεις και να μην ζηλεύουμε και να μην φθονούμε ο ένας τον άλλον. Και να υπάρχει μέσα μας μια φλόγα. Μια φλόγα συνεχής η οποία θα αναχρημένει αυτόν τον αγώνα και θα τον εφαυξάνει. Αυτό εύχομαι να το προσέξουν όλοι αυτοί οι συνεργάτες και να μην προσέχουν και αυτοί που διοργανώνουν αυτά και να είναι και παράδειγμα, διότι όλοι που θέλουν να βρουν αφορμές να κάνουν κάποιους μόμους
θα ψάχνουν αφορμές και έτσι να προσέχουν ώστε να είναι όσο μπορούν καλύτεροι, να έχουν καλό παράδειγμα. Τώρα, δια τα θέματα αυτά που είπανε, θα τα αναλύσουν άλλοι, οι άλλοι αδελφοί, οι οποίοι τα ξέρουν και καλύτερα. Απλώς εγώ ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό τώρα το που αντιμετωπίζουμε και βέβαια θα το αντιμετωπίσουμε αργότερα περισσότερο με τα αντίχρηστα σφραγίσματα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξενίζει, διότι αυτό το αντίχριστο που παρουσιάζεται τώρα με τις κάρτες και θα έρθει αργότερα με τα σφραγίσματα, έρχεται απλώς να επιβιώσει μια κατάσταση η οποία ήδη υπάρχει και η οποία υπάρχει πνευματικά, εθνικά και η οποία αυξάνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ψηφίζονται στο ελληνικό κράτος αντίχριστοι νόμοι. Από την ΕΕ μας έχονται οδηγίες για αντίχριστους νόμους για ανατροπή ηθικών αξιών, γάμους ομοφυλοφίλων, αυθανασίες και ένα σώρο που τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Δηλαδή αντιστρέφεται το Ευαγγέλιο, αντιστρέφονται ηθικές αξίες, το μαύρο γίνεται κόκκινο, καταστρέφηκε πλέον η εθνική ανεξαρτησία, δεν υπάρχει. Και τότε γιατί πολεμήσαν το 21, γιατί πολεμήσαν το 40, αφού παραδώσαμε μόνοι μας πλέον την εθνική ανεξαρτησία στην Ενωμένη Ευρώπη, που ξέρουμε από ποιους διευθύνεται, από σιωνιστές, από Φράγκους, Άθριους, Ερετικούς κτλ. Λοιπόν, ήδη τα σχολικά βιβλία έχουν τα θρησκευτικά. Όλοι φωνάζαν για το βιβλίο της ιστορίας και αριστερή και δεξιοί και τα ποσίδια. Για τα θρησκευτικά όμως που έχουν γίνει σχεδόν αιρετικά και κομμουνιστικά, τα ίδια κυκλοφοράνε και γύρω του γυμνασίου κυκλοφοράνε πάλι ακόμα και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Λοιπόν, η παιδεία την έχουν βάλει κυρίω στο στόχο, έχουν καταστρέψει. Αν παρακολουθείτε θρησκευτικά περιοδικά, θα δείτε έχουν χαλάσει όλα τα βιβλία, κυρίω τα ενοελληνικά, ιστορικά και θρησκευτικά. Τα έχουν ανατρέψει που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Και έτσι λοιπόν δημιουργούν μια νέα εποχή, κυρίω για τη νέα νεολαία, διότι αυτοί ξέρουν, οι παππούδες θα φύγουν, οπότε θα φτιάξουμε εμείς μια νέα γενιά σύμφωνα όπως τη θέλει η νέα τάξη. Οπότε μετά αυτή η γενιά θα πει, όπως είδατε και στο DVD, θα πει τι ευκολία είναι να πάρω μια κάρτα, να κάνω τη δουλειά μου εύκολα. Αφού η νεολαία πλέον δεν θα έχει ιδανικά, δεν θα έχει πίστη, δεν θα έχει αγάπη στην πατρίδα, δεν θα έχει αγάπη στη θρησκεία, θα δεχθεί και όλα τα άλλα. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν ο αγώνας να είναι όχι μόνο για το 666, αλλά πρέπει να είναι ολοκληρωμένος αγώνας, ώστε και έτσι αποφεύγουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι δημιουργούν μόμους και λένε αυτοί έχουν κολλήσει στο 666, διότι η καταστροφή είναι γενική, είναι σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό πρέπει να το συλλάβουν όλοι αυτοί που έχουν τους συλλόγους και ότι πρέπει να γίνεται ένας αγώνας πολύπλευρος, γιατί οι σιωνιστές, όπως ξέρετε από τα πρωτόκολλα, εκεί δεν πιάνουν ένα θέμα, τα πιάνουν όλα τα θέματα, και έτσι για να καταστρέψουν τα πάντα, για να έρθουν αυτοί να φέρουν τον Αντίχριστο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε αυτό και εύχομαι αυτή η συγκέντρωση να μην περάσει όπως περνάνε και άλλες συγκεντρώσεις που κάποτε βέβαια γινόντουσαν και πιο μεγάλες και το Ελκύς έκανε και πιο πολλές, κατέβαζε πολύ κόσμο και τώρα βέβαια κατεβαίνουμε εδώ λίγοι και όταν γίνεται και συγκέντρωση όπως τις τελευταίες συγκεντρώσεις που κάναμε κατεβαίναμε λίγα άτομα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτοί κατεκθώσανε με όλα αυτά τηλεόραση και με όλα τα άλλα που έχουν τα μέσα να διαβρώσουν την ψυχή μας, να την κάνουν να παγώσει και αφού πάγωσε η ψυχή μας αυτοί θα προχωρήσουν αφού δεν βρίσκουν αντιδράσεις. Λοιπόν, πρέπει εδώ οι αδελφοί που έχουν αναλάβει κάποιο αγώνα να το σκεφτούν καλά αυτό, να προσπαθήσουν να δουν τι χρειάζεται ώστε ο αγώνας αυτός να προχωρήσει, να αυξηθεί και να έχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα αυτό που κάποιοι αδελφοί θα αντιμετωπίσουν με τα βιβλία ασφαλίσεως, οι άλλοι που δεν δέχονται τα διαβατήρια, πώς μπορούν πρακτικά να το αντιμετωπίσουμε? Υπάρχει κάποιο έγγραφο, υπάρχουν κάποια έγγραφα που θα κατατεθούν ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν κάτι να καταθέσουν? Εκεί δεν πρέπει να γίνει εκ των προτέρων κάποια διαμαρτυρία, κάποιες καταθέσεις έστω από αυτούς τους λόγους που είναι εδώ στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να πούνε για αυτούς τους λόγους που μας προσβάλλει την ελευθερία, μας προσβάλλει την πίστη μας. Δεν θα δεχθούμε αυτά τα διαβατήρια, αυτά στις κάρτες, αυτά όλα τα σφραγίσματα και θέλουμε να μας εξαιρέσετε από όλο αυτό το σύστημα. Αφού, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Παπαγεωργίου, υπάρχουν κάποια ακόμα παραθυράκια τα οποία αργότερα θα κλείσουν. Θα κλείσουν και δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά. Αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούν οι εδώ διοργανωτές και όσοι μπορούν και αγωνίζονται και συντονίζουν αγώνες, ώστε να μπορούμε να βοηθηθούν κάποιοι αδελφοί, γιατί είναι κάποιοι που έχουν οικογένειες, έχουν κάποιες ανάγκες και βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολες θέσεις.
Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας φωτίσει ώστε αυτή η σημερινή συγκέντρωση να επευξηθεί και να γίνει η αρχή ενός αναθερμάσεως του αγώνας που θα μεγαλώσει και θα φέρει μεγάλη καρποφορία πνευματική. Ευχαριστώ. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αδελφοί, Χριστό, χαίρετε. Άκουσα προηγουμένως για ταυτότητες, αν υπάρχουν νομικά παράθυρα ή κάποιοι άλλοι τρόποι. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η ομολογία πίστεως, με στερήσεις και διωγμούς, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Εάν θέλουμε να απαρνηθούμε όλα αυτά και την οικογένεια, και ό,τι άλλο θα μπορέσει να μας εμποδίσει είναι καθαρά, με καθαρά χέρια, είναι η ομολογία πίστεως, τίποτε άλλο. Είπε ο Κύριος της δόξης όταν ήρθε στην γη, εγώ δεν ήρθα να φέρω ειρήνη τέτοια που φαντάζονται οι άνθρωποι, ήρθα να φέρω διαίρεση εξαιτίας της αληθείας της διδασκαλίας μου, μιας αληθείας που οι άνθρωποι δεν θα την ασπαστούν. Θα ήθελα να ενθυμηθείτε στην ενός λεπτού σιγή τον πρωτοπόρο απερχόμενο μεγάλο αγωνιστή Ανδρέα Λύρα. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλό κουράγιο στον κύριο Μαρκουλάτο. Άκουσα για το συλλαλητήριο που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Θα φανώ πικρός πάλι, γιατί θέλω να πω μια αλήθεια. Σήμερα ο λαός που κατεβαίνει για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας σε ευλόγως, θα ήθελα να ρωτήσω αν αγαπάει τον Χριστό και έχει επιδείξει έργα αρετής και έργα πίστεως. Είναι καλό να φωνάξουμε για τα αυτονόητα, αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός σήμερα ζει στην μεγάλη αποστασία. Πώς λοιπόν ο Κύριος της δόξης θα παραχωρήσει να παραμείνει η Μακεδονία μας, η Θράκη μας, η μεγάλη τσαμουριά που ονειρεύονται οι Αλβανοί, στους Έλληνες, όταν ο ίδιος λαός πριν κάποια χρόνια επέδειξε αποστασία και χάθηκαν 7 εκκλησίες στην Ανατολή. Ξεπούλησαν το όνομα της Μακεδονίας, είναι γνωστό. Σήμερα όμως, πριν συνεχίσω, τώρα που ερχόμασταν, ανακοίνωσαν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης ότι ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδης ανακοίνωσε ότι σε όλα τα φανάρια θα εγκατασταθούν μέσα σε 10 ημέρες κάμερες. Δημιουργείται, γι' αυτό να μην μας κορυδεύει κανένας. Άλλοι δείχνουν φανερά το πρόσωπό τους και άλλοι χριστοκαπηλεύονται ως δήθεν μεγάλοι Ορθόδοξοι, αλλά στέλνουν τα συνάμα απεσταλμένους σε εβραϊκές συναγωγές. Δημιουργείται μεγάλη Αλβανία του Κωσόβου με σκοπό την ένταξη και της ελληνικής Υπήρου στα πλαίσια της Αμμουριάς στα νέα σύνορά τους. Δημιουργείται μεγάλη Μακεδονία των Σκοπίων με σκοπό τα σύνορά τους να επεκταθούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εντός ολίγου θα δημιουργηθεί μείζον θέμα με την τουρκική μειονότητα της Θράκης. Και ο ελληνικός λαός αγρών αγοράζει. Αδιαφορεί, παραμένει αποχαυνομένος, παγιδεύτηκε στην ηλική ευδαιμονία, είναι φοβισμένος και δουλοπρεπής. Δυστυχώς, το δίκαιο χάθηκε, επικρατεί το ψέμα και η σερβιριζόμενη διαστρεβλωμένη γνώμη. Σήμερα έχουν δικαιώματα και επικρατούν οι ανώμαλοι, οι άφεοι, οι ανιστόρητοι, οι ανόητοι, οι αιρετικοί, οι αρνησύχριστοι, οι ομοφιλόφιλοι, οι αρνησυπάτητες και οι μασόνοι. Χάνονται ένα-ένα τα ιδανικά, η πίστη, η ιστορία, τα ήθη του ελληνικού λαού. Συρρυκνώνται τα σύνορά μας, βάλλονται οι θεσμοί και το κράτος δικαίου. Σκάνδαλα, μίζες, διαφθορά, ασυδοσία, ψέματα, υποσχέσεις, ανηθικότητα από προσανατολισμός, το κλέψιμο του χρηματιστηρίου, το κλέψιμο των ομολόγων, η φτώχεια του λαού μας, η ανεργία, τους σημερινούς δολοφόνους και βιαστές αλλοδαπούς εκτός ολίγων εξαιρέσεων που έχουν ανεβάσει ύψιστα την εγκληματικότητα, τους ονομάζουν οικονομικούς μετανάστες. Η εγκληματική αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Η ανεξέλεγκτη είσοδος αλλοδαπών, όπου σε λίγα χρόνια θα αλλοιωθεί το έθνος των Ελλήνων, όπου και ακόμη θα εγείρουν μειονοτικές αξιώσεις, όπου όλοι αυτοί οι λαοί αποτελούν από ιστορικής καταβολής και μνήμης εχθροί του έθνους μας, των Ελλήνων που στο παρελθόν επέφεραν μεγάλα δεινά στον τόπο μας. Το σημερινό ψευτορωμαϊκό,
απέβαλε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, εκδίδουν τα μυαρά ηλεκτρονικά διαβατήρια του 666, προωθούν τη βιομετρική αναγνώριση, ετοιμάζουν τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, αραβωνιάζουν δηλαδή το ανθρώπινο γένος με τα αντίχρηστα συστήματα, όπου φυγαδεύεται ανεπαίσθητα και σταδιακώς η Θεία Χάρη του Θεού, κέπεται το σφράγισμα στο δεξί χέρι και μέτωπο και ακόμη πλημμύρισαν τον τόπο με κάμερες. Παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνομιλίες, συμμετέχουν όλοι οι κυβερνώντες στον αόρτο σιωπηλό πόλεμο της υποταγής των συνειδήσεων με τους αεροψεκασμούς των Semtrail, στον βομβαρδισμό των ιόντων για έλεγχο του νου, στα πλαίσια του προγράμματος HARP και των διάφορων ψυχοτρονικών όπλων. Οι σημερινοί δημοκράτες εισαγωγικά κατήργησαν το αρχαιότερο και ιστορικότερο νόμισμα, την δραχμή. Και με το έτσι θέλω προωθούν όλα αυτά τα προαναφερόμενα χωρίς να μπουν στον κόπο να αρτήσουν καν τον ελληνικό λαό. Είτε να γίνει ένα δημοψήφισμα. Όλα αυτά αποτελούν πλέον το σημερινό ομιχλώδες τοπίο της ύψης και της παρακμής και δεικνύεται περίτρανα ότι ζούμε τη φοβερή μορφή του φασισμού, του αντιχρίστου, διότι αυτόν αναμένουν εντός ολίγου οι επίγειοι υπηρέτες του ανόμου και οι δημιουργοί της αντίχριστης παγκοσμιοποίησης, που ως οδοστρωτήρας καταργεί ελευθερίες, κράτη, σύνορα, πίστη, έθιμα. Για να δημιουργήσουν τη Νέα Βαβέλ και να φέρουν τον παγκόσμιο ηγεμόνα τον αντίχριστο, και έτσι διαπιστώνουμε ιχτρά ότι δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες και η νέα κολλασμένη πραγματικότητα για να έλθει πλέον στην ετοιμασμένη και κολλασμένη γη και στο δικό του περιβάλλον ο πατέρας του μίσους, του φόνου, της κακίας, ο ανθρωποκτόνος αντίχριστος. Σήμερα ο εχθρός των σιωνιστών είναι η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Εδώ μου φέρανε, ορίστε, είναι το χαρτονόμισμα των Σκοπίων που έχει επάνω και παριστάνει το Λευκό Πύργο αυτό, έτσι, γνωστό. Θα πάθουμε πολλά ακόμη εξαιτίας αποστασίας. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας άνοιξαν τα σύνορα της χώρας μας και έδιωξαν την εξουσία, έδωσαν την εξουσία στο πεινασμένο θηρίο των Βρυξελών να μας κατασπαράξει. Σήμερα δεν κυβερνάει η Αμερική, κυβερνάνε οι Βρυξέλλες. Η Αμερική είναι το εκτελεστικό όργανο του Αντιχρίστου. Σήμερα αοράτως το πνεύμα του ανώμου κυβερνά τον κόσμο. Διαμελίζει τα Ορθόδοξα κράτη, Σερβία, Ελλάδα και Ρωσία. Λοιπόν, και έτσι ώστε όταν θα έρθει ο άνομος να βρει κατακερματισμένους και αποδυναμωμένους τους αντιπάλους του. Και πολλοί από εμάς δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ότι για όλα όσα γίνονται φταίνει οι Βρυξέλλες. Με εντολή των Βρυξελών δόθηκαν οι εντολές για όλους αυτούς τους αντίχριστους νόμους που δεν προλαβαίνουμε για ποιον να διαμαρτυρηθούμε. Έτσι λοιπόν, η σημερινή δημοκρατία που ζούμε είναι συσσαγωγικά η δημοκρατία του Αντιχρίστου. Να ποιος είναι ο άνομος? Είναι αυτός που δίνει τέτοιες δημοκρατίες. Χωρίς να μας ερωτήσει, εφαρμόζει τους νόμους του και προχωρούμε ακάθεκτα. Δεν υπάρχει νομικό παράθυρο, δεν υπάρχει τίποτα, παρά μονάχα από εδώ και στο εξής υπάρχει ομολογία πίσω, καθαρά. Ο θρησκευτικός αποχρωματισμός, οι ελεύθερες συμβιώσεις τώρα που τα ζευγάρια θα ζουν ελεύθερα. Λοιπόν, αντί του γάμου, η γάμη των ομοφιλοφίλων, ακόμη και γάμος ανθρώπου με σκύλο. Έγινε προχθές. Εργασία την Κυριακή. Η έκδοση των ηλεκτρονικών διαβατηρίων και ταυτοτήτων. Η μετάλλαξη της ιστορίας, η κατάργηση των θρησκευτικών. Η υποχρεωτική θέσπιση πολιτικού γάμου. Άρα λοιπόν το πεινασμένο θηρίο είναι έτοιμο να μας κατασπαράξει. Μας πικραίνουν οι φανεροί προδότες, κλήρου και λαού, οι υποκριτικοί αποστάτες και η αδιαφορία του κόσμου. Αδελφοί, στόμε καλό, στόμε μεταφόβου. Φτάσαμε στην τελική μάχη με τον άρχοντα του Σκότους. Εμείς, οι εναπομείναντες, προχωρούμε στην τελική και άνηση αναμέτρηση. Όσοι θέλετε να αγωνιστείτε και να μαρτυρήσετε, σας προσκαλούμε για το ταξίδι της αιωνιότητος. Θέσεις άδειες υπάρχουν. Όσοι δεν μπορείτε να μας ακολουθήσετε, προσευχηθείτε για εμάς πρώτα ο Θεός, αντί να μας κατηγορήσετε. Κουραστήκαμε από την υποκρισία του κλήρου και του λαού, που από τη μια μας τυπούν την πλάτη και από την άλλη μας χλεβάζουν ως εξαρολόγους. Μέσα σε αυτή την αγωνιζόμενη όμως εκκλησία και τη μαρτυρία θα εξέλθουν οι μεγάλοι άγιοι του ουρανού. Γι' αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας, να μην έχετε εμπιστοσύνη, διότι με σύμμαχο τον διάβολο δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Χριστό. Σήμερα η πολιτική ταγή, όλοι ανεξαιρέτως, δεν τοποθετούμε. Για να γίνεις πολιτικός σήμερα θα πρέπει
να υπαχθείς σε κάποιες μασονικές στοές. Λοιπόν, αλλά λένε τα πρωτόκολλα, από τους 10 ή 9 είναι φανερά δικά μας, δική μας, είτε είναι έντυπα, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και ο ένας ή οι δύο που είναι και αυτοί αντίθετοι μας, και αυτοί δικοί μας είναι. Με τον ΑΒ τρόπο θα τους στρέψουν και θα τους φέρουν σε εμάς. Εδώ έχω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Παρατηρητής, όπου καταδεικνύεται ότι τη μεγάλη προδοσία για την αλλαγή του ονόματος και την ονομασία των Σκοπίων ως Δημοκρατία της Μακεδονίας έγινε στην εποχή του κυρίου Μητσοτάκη. Το έχετε το έντυπο, νομίζω το έχετε, το διαβάζετε. Εμείς να μην τρέφουμε αυταπάτες, εφ' εξής θα είμαστε αυτοί που είμαστε, ακόμη και λιγότεροι, αλλά αντί για λύπη, αντί για θλίψη, θα πρέπει να έχουμε χαρά, διότι αν και ανάξει, παίρνουμε στεφάνια αυτών που δεν ήρθαν σήμερα. Όμως ο Θεός είναι ελπίδα. Γι' αυτό τι λέμε, ζει Κύριος ο Θεός. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μακεδονία. Αυτό που είπα, αδελφοί, για το ερώτημα αν υπάρχουν νομικά παράθυρα, αν διαβάσει το Άγιο Ευαγγέλιο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ο Καταμαρθιών Ευαγγέλιο, για τους νομικούς λέγει πάρα πολλά ο Χριστός. Μην έχουμε αρπάτες. Μην τρέφουμε έτσι αυταπάτες. Σωστά. Λοιπόν, ό,τι λίγο κολοκοτρώνεις, ο Θόδωρος, στα χέρια μας και στην ομολογία μας και στην ορθοδοξία μας. Γεια σας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητό Πίμνιο, χαίρετε εν Κυρίω. Εγώ δεν θα απευθυνθώ σε πολλά πράγματα, εγώ θα πω κάτι το ουσιαστικό. Το πρώτο σφράγισμα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι το αλφα φημί. Όσοι από μας, είτε ενσυνειδήτως είτε ασυνειδήτως το πήραν, είναι το πρώτο χάραγμα. Δεν έγινε γι' αυτό λόγος και εγώ λυπούμαι για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ο Αντίχριστος είναι πρώτων θυρών. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς είναι διχασμένος. Το Ορθόδοξο Πίμνιο, που λέγεται Ορθόδοξο Παλαιό Ορτολόγιο, και αυτό είναι διχασμένο. Για την Εκκλησία την κρατούσα ούτε καν λόγο λέγομαι, διότι αυτοί συμπλέουν, όπως βλέπουμε, με τους παπικούς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ακούμε στα νέα, τα εκκλησιαστικά, διότι εγώ ακούω και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκκλησιαστικούς και τα πάντα, πήγε, λέει, στο Ποντιφικιανό, λέει, κάποιο κολέγιο εκεί που αποφύτησε και λοιπά. Δηλαδή πλήρη συμπροσευχή και πλήρη συμμετοχή με τους παπικούς. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνονται και κανείς να μην λέει όχι σε αυτά τα πράγματα? Δυστυχώς δεν ακούγεται καμία φωνή. Εκείνο που θέλω να πω και εκείνο που θέλω να συνιστήσω είναι ότι δεν πρέπει να πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, αλλά ούτε και το αλφα φημί. Διότι το αλφα φημί, εάν δούμε στα κομπιούτερ, δηλαδή μέσα όσοι δουλεύουν με αυτά τα πράγματα, εγώ ούτε ασχολήθηκα ούτε θέλω να ασχοληθώ ποτέ, αλλά βλέπουμε ότι καταργείται ο αριθμός. Ο αριθμός δηλαδή συμπεριλαμβάνει, καταργεί το όνομα και το επώνυμο. Δηλαδή καταργεί το βάπτισμά μας, το όνομα της Αγίας και Μουσίου και Αδιαιρέτου και Ζωπιού Τριάδος. Αυτό δεν είναι αρνησίερο. Δυστυχώς γίνεται και συνεχίζει να γίνεται και καμία φωνή δυστυχώς δεν ακούγεται. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι να συνενεύσουμε όλες οι χριστιανικές δυνάμεις, άσχετο το πού ανήκουμε, και όταν με ρωτάνε πού ανήκω, λέω στο Χριστό. Αυτό σας αναπαύει. Δεν πρέπει να επιδεικνυόμεθα ούτε να λέμε ανήκουμε στον τάδε ή στον τάδε ή οτιδήποτε. Δεν θα καλέσουμε την εποχή εκείνη εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κηφά κλπ. Αλλά θα λέμαστε είμαστε οπαδοί του Χριστού. Και αυτό που πρέπει να δούμε στις μέρες μας είναι η συνένωση των δυνάμεων, να κατέβουμε σε συλλαλητήρια. Όταν οι εργάτες, οι ευρεοσιονιστικές δυνάμεις μέσα από τα κόμματα, τα Α ή τα Β δεν αναφέρω, γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι κύριοι αυτοί, ενδιαφέρονται μόνο για τα επίγεια αγαθά. Εμείς δεν πρέπει να ενδιαφερθούμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, για τα ουράνια αγαθά?
Δυστυχώς ούτε καν λόγος γίνεται. Όχι στα μέσα ενημέρωση που είναι διαστρέβλωσης πλέον, αλλά μόνο εμείς οι ολίγοι αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιστούμε για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν. Ο λαλών εν συνέση και εν πνεύματι Αγίω, ο καταλαμβάνων τους ουρανούς και το θέλημα του ουρανίου Πατρός, αυτό συμπορεί να λαλήσει παρησία. Το 666 έχει πάρει έναν απειλητικό χαρακτήρα. Απειλείται το ωραιότερο, το μεγαλύτερο, το ουσιαστικότερο αγαθόν, η ψυχή μας. Ο απειλητικός αυτός χαρακτήρας έχει το φόβο, τον κίνδυνο και την αγωνία, διότι από όλες τις μεριές η πούλος, μυστικός και φανερός, θέλει να καταλάβει αυτό το ύψωμα την ψυχή μας με το τελικό σφράγισμα. Αλλά αυτή, αγαπητοί μου, η απειλή, είτε με το αφημί, είτε με τα βιβλιάρια υγείας, είτε με τις ταυτότητες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που παρουσιάζεται, είναι μία πραγματική απειλή. Είναι δηλαδή σαν να γυρίζει κάποιος με τον τουφέκι γύρω από το σπίτι σου. Δεν πρέπει να φοβηθείς. Ή αν σηκώσει τον τουφέκι και σου τη φέρει, τέλειωσες. Αυτό είναι η απειλή. Απειλείται η ψυχή μας. Και τι γίνεται? Επ' ο λίγων εις πιστός, επί πολλά σε κατεστήσω. Ή αν ξέρεις ότι το 666 που είναι στο αφημί ή που είναι στα βιβλιάρια, αμαυρώνει την πίστη σου. Είναι ένα ξένο πράγμα που θέλει να καταλάβει τη θέση στην καρδιά σου αντί για τον Χριστό. Στην ταυτότητα. Που η ταυτότητα τι φανέρωνε? Ταυτότητα πει ταυτίζομαι με αυτό που φαίνομαι. Δηλαδή είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και Έλληνας. Μας πήραν λοιπόν το Ορθόδοξος, μας αφαιρέσαν το ωραιότερο, την πίστη μας, και εμείς μείναμε βουβοί. Αφαιρέσαν και την ελληνική υπηγότητα. Και τότε φωνάζαμε καλά, λέει, δεν φαινόμαστε ούτε Έλληνες ούτε Χριστιανοί, και να μην μιλήσει κανένας. Αυτό όμως ήταν απειλή. Γιατί ήταν απειλή? Γιατί σου βγάλουν από μέσα το Θεό για να βάλουν κάτι άλλο. Αρχίζουν λοιπόν, βγάζουν συνέχεια, αφαιρούν για να πάρει τη θέση πιο το 666. Όλος αυτός αγώνας που γίνεται τι είναι? Να μας πάρουν από πάνω ό,τι ιερό έχουμε. Ό,τι θυμίζει το Θεό. Αφού τα αρπάξουν αυτά, τότε μπορεί να μπει μέσα το 666. Για αν όμως υπάρχει κάτι που μαρτυρεί Ιησούν Χριστόν, δεν μπορεί να ζυγώσει. Και το κάνουν πολλοί, εργάζονται στρατιωτικά. Θα τα αφαιρέσουμε από ευσέβεια, από πίστη, από σεβασμό, από όλα αυτά που βγάζουν μέσα από τα σχολεία, να μην φαίνονται χριστιανοί και τα λοιπά. Να τους μοιήσουμε στις κάρτες όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά έρχεται το σφράγισμα. Είναι τίμιος και ιερός αγώνας αυτός που γίνεται για αυτά τα μικρά. Πάλεψε και μην παίρνεις το αφημί. Πάλεψε και μην παίρνεις τα βιβλιάρια. Συγκεκριμένα σου πω παράδειγμα από τον εαυτό μας. Είμαι πολύτεκνος με 9 παιδιά. Βγάλαν τότε τα βιβλιάρια, είμαστε πάλι στο δημοσίο. Άκουσα ότι έλεγε κάποιος φίλος που δεν ήξερα πολλά εγώ από αυτό. Λέει, πρόσεξε, λέει, ο αριθμός αυτός που έρχεται τώρα στα βιβλιάρια, λέει, είναι ο ίδιος ο νόμος τότε το 86 που βγάλανε. Λέει. Τον αλλάξαν μορφή και τον πασάνουν τώρα με τα βιβλιάρια. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός που είναι για τα βιβλιάρια, που θα μπει μετά στην κάρτα υγείας, έξω συγκεκριμένα στην Πορτογαλία που πήγε η κόρη μου, δεν ζητούσαν τίποτα, ούτε αφημί, ούτε όχι. Ζητούσαν μόνο τον αριθμό βιβλιαρίου και ασφαλίσεως. Και λέει, αυτό είναι η ταυτότητα για μας. Και τόσο πολύ που φτάσαμε στο σημείο, είχε ένα δοκτωράκι να λέω, κατήργησε τα όλα, συγκυρίσεις πίσω, μη σκέφτεσαι τίποτα. Αριθμό δεν δίνουμε. Μα έτσι θα χαθούν, πληρώσαμε λεφτά και το ένα και το άλλο. Τίποτα.
Από εδώ χτυπήσαν, από εκεί γύρισε πίσω χωρίς αυτό, ας πούμε, να δοθεί αυτό. Δεν είχα βιβλιάρια. Ακόμα, μόλις δεν πήραμε τα βιβλιάρια αυτόν τον αριθμό, συγκεκριμένα, άρχισαν να αρρωσταίνουν τα παιδιά, χωρίς να έχουν τίποτα. Εκεί στάλουν να παραλύει από το πόδι, να το πάμε στο νοσοκομείο. Λέει, βιβλιάριο αυτό, δεν έχουμε, λέω. Πηγαίναμε μέσα, αλλά μετά από λίγες μέρες το παιδί σηκώνανε μόνο του. Φεύγανε ξανά πάλι, τ' άλλο παιδί στο νοσοκομείο, τ' άλλο που πίσω κτλ. Και φώνε, καλά, λέει, εσύ λέει, δεν πρέπει να πας. Όχι, λέει, δεν παίρνω τίποτα. Μας δοκιμάζει ο Θεός, λέει, και πραγματικά επί ένα χρόνο να πάνε και να γυρίζουν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Μετά από ένα χρόνο σταματήσαν όλα. Δεν ξαναπήγαν στο νοσοκομείο. Αλλά και τι ωραιότερο όμως. Αφού κάναμε αυτόν τον αγώνα, που δεν είναι τίποτα, μην περάσει από το μυαλό μας ότι άμα κάναμε αυτό το μικρό τίποτα, αγαπητοί μου. Ένα τίποτα, εμείς θα δούμε τι είναι σφράγγι, δηλαδή ότι εμείς κάναμε μεγάλο. Τίποτα δεν είναι αυτό, με ένα δεν είναι. Μετά από λίγο καιρό, πλησιάστηκε ένας και τα λοιπά, χρωστούσαμε πολλά σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν πληρώναμε τίποτα. Πάμε και μόνο στους γιατρούς πληρώναμε. Και λέει κάποιος, λέει, πρόσεξε, λέει, εφόσον δεν πληρώνεις εσύ ασφάλεια, πληρώνω ασφάλεια. Θα μου φέρεις ένα χαρτί, λέει, ότι είσαι δάσκαλος και ότι πληρώνεις ασφάλεια και θα τα κανονίσω εγώ. Του πήγα αυτό το χαρτί, εφόσον έγραφε ότι πληρώνεις τις φορές, αυτομάτως σε όλα τα νοσοκομεία ξεχρεωθήκαμε. Και λύθηκε το πράγμα. Το παραθυράκι που λέμε, που λέγαμε πρώτα. Ο Θεός βλέπει. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να βρούμε παραθυράκι. Το βρίσκει ο Θεός. Δηλαδή, βλέποντας την προαίρεσή σου, τον πόνο σου και τον αγώνα σου, σου τα δίνει αυτά ο Θεός. Τι απομένει λοιπόν? Θα πρέπει σε αυτές τις απειλές όλοι μας να ανορθωθούμε, να πειρακτωθούμε, να γίνουμε φωτιά για το τίποτα. Κι ας μας ερωνεύονται, κι ας μας κοροδεύουν, κι ας μας περιπέζουν. Φωνάζω για το Θεό μου, γιατί μου τον αφαιρείτε, μου τον παίρνει το Θεό. Όπως μια μάνα χάνει το παιδί και χτυπιέται και τραβιέται, μας αφαιρούν το Θεό και κοιμόμαστε. Δεν μας νοιάζει για τίποτα. Και πέφτουμε στα χαμηλά αυτά, εγώ και εσύ πήγες στις κέντρες, δεν ήρθα εγώ και τα λοιπά. Είναι αγώνας για την πίστη μας, για την ψυχή μας. Και μπαίνουν όλα τα άλλα τα ξένα και μας κομματιάζουν και μας κάνουν, ας πούμε, χιλιοκομμάτια για να μας βρουν αδύναμους. Τι απομένει? Είναι καιρός τώρα που χάνεται το παν, χάνεται η ψυχή μας. Θα πρέπει να γίνουμε ένα σώμα όλοι μας. Να γίνουμε μια γροθιά. Όλοι με το Χριστό μας, με την πίστη μας, με τη φλόγα αυτή που μας δίνει άνωθεν, με το Άγιο Πνεύμα, να πειρακτωθούμε αυτές τις μέρες. Και προς πάσα κατεύθυνση να δίνουμε ομολογία αντιστάσεως. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Χωρίς σημείων αυτοδικαιώσεως και σημείων ότι κάνουμε κάτι. Μην περάσει από το μυαλό μας, αγαπητοί μου. Τίποτα που αχρίε δουλειασμένο. Μην μεγαλώσει τίποτα μέσα στο μυαλό μας. Θα χαθούμε. Τίποτα δεν κάναμε. Φωνάζομαι για το Θεό, γιατί μας τον παίρνουν. Και σε λίγο, αφού μας πάρουν το Θεό, θα μας βάλουν μακριά από εδώ τον Αντίχριστο. Και τελειώσαμε. Αμήν. Τιμή πατέρες, ευλογημένα μου αδέλφια, ο Κύριος μας είπε σε μια χρονική στιγμή που ήταν η φλόγα πολύ ανεβασμένη στις ψυχές από το Άγιον του Κήρυγμα. Εγώ ήλθον πυρ βαλήν. Και τι άλλο θέλω, αφού το πυρ αυτό έχει ανάψει μέσα σε κάποιες ψυχές. Ταπεινά, βρισκόμενο σε αυτήν την θέση και νιώθω πνευματικά τα πράγματα και τα εκτιμώ, ότι τούτη εδώ η σύναξη έχει πολλά να προσφέρει και διαφέρει από άλλες που είχαν κάποια ταραχή. Κυριαρχεί η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Και λέγω λοιπόν στην αγάπη σας, είπε ο αδελφός μας ο Γεώργιος, ότι όταν δεν υπήρχε φως,
ξεκίνησε ο αγώνας αυτός εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος και του χαράγματος 666. Ο αγώνας αυτός αποκαλύπτω σήμερα στην αγάπη σας ότι ήταν καθαρά δώρον Θεού. Ούτε αυτός που μιλάει, ούτε ο αδελφός μας ο Ανδρέας που είναι στον ουρανό, γιατί οι δυο μας αποφασίσαμε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση το 1986 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εάν τότε είχε ακούσει κλήρος και λαός, θα ήταν ενωμένη η Εκκλησία του Πατρόου Εορτολογίου και ο λαός θα ήταν ο νικητής, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα έπρεπε όμως να περάσουμε από πολλές δοκιμασίες και πολλά αγωνιστικά στάδια. Και όταν πήρα την πρόσκληση των αδελφών μου, είχα πρόχειρα το αρχείο και τράβηξα το πρώτο Φεϊβολάν το 1986, 4 Σεπτεμβρίου. Και αυτό το Φεϊβολάν μαζί με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο αείμνηστος κυρός Αυξέντιος, με κάπως πιο ενωμένη και πιο μαζεμένη εκκλησία, μοναστήρια, κληρικοί και αρχιερείς, με το ίδιο εκείνο περιεχόμενο. Και δάκρυσα, ομολογώ, και λέω 20 χρόνια και πλέον χρειαστήκανε για να ξαναθυμηθούμε εκείνο που θα έπρεπε πλέον να είχε αντιμετωπιστεί από τότε και σήμερα να το βρίσκουμε πάλι τόσο έντονα μπροστά μας, ώστε να μιλάμε για επίσκεψη του Αντιχρίστου μέσα στη νέα εποχή και μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όλο δείχνει ολιγορία, αδέλφια μου. Δείχνει εγωισμούς, δείχνει πάθη, τα οποία εύχομαι αυτή η σύναξη να τα απομακρύνει όχι μόνο από μας, αλλά από κλήρο και λαό. Διότι εγώ θα κάνω 3 προτάσεις, οι οποίες εάν ακολουθηθούν, χαράς Ευαγγέλια. Θα τις κρίνει η αγάπη σας και ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες την ώρα της προσευχής, όχι αυτήν την ώρα. Χωρίς ενότητα της Εκκλησίας του Πατρόου Εορτολογίου, όλοι οι αγώνες μας, όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν, ακόμη δυνατότεροι και τρανότεροι να γίνουν, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πενιχρό. Μία λοιπόν προσπάθεια από τα βάθη της ψυχής μας, εμείς που ακούμε τα λόγια αυτά, για την ενότητα της Εκκλησίας, κλήρου και λαού, ιδιαίτερα όμως των Αγίων Αρχιερέων, διότι είναι κυρίως υπεύθυνοι για όσα κακά γίνονται και πολύ περισσότερο για εκείνα που έρχονται, διότι όλα είναι παραχωρήσεις Κυρίου για να αφυπνιστεί κλήρος και λαός και να φύγουμε από μία κατάσταση συμβατικότητος. Και συγχαίρω τον αδελφό μου που μας ήρθε από τη Βερδικούσα, γιατί αυτά τα λόγια είναι πραγματικά λόγια βγαλμένα από το πειράκτωμα της ψυχής και αυτά τα λόγια χρειάζονται
για να αφυπνήσουν από τον ύπνο που είναι πολύ βαρύς και πολύ βαθύς και με άπειρες αιτίες ο καθένας κοιμάται και βολεύεται ή αγωνίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών με διάφορες σκοπιμότητες και αιτίες. Διότι αν υπήρχε ειλικρίνεια σε κλήρο και λαό 20 χρόνια γόνας, θα έπρεπε να έχει φτάσει στα πέρατα της οικουμένης, παρηγοριά στον Άδη και χαρά ανεκλάλητη στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κάνω μεγαλύτερη αναφορά. Λέγω όμως την αγάπη σας. Αυτή είναι η μία πρόταση. Η άλλη είναι η πρόταση της μετανοίας για μένα πρώτα και μετά για την αγάπη σας. Δεν είμαστε σωστοί. Δεν έχουμε καθαρά την εξομολόγηση. Δεν έχουμε επιθυμία ένθεων και αέναων να ενωνόμεθα δια των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων με τον Κύριο της δόξης. Και χωρίς τον Χριστό μαζί μας, αγώνες τόσο μεγάλοι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και το τρίτο είναι ότι όλα επιστεγασματικά, όλοι οι αγώνες μας, όλη η προσπάθειά μας, ακόμη και η πορεία της ζωής μας με τόσες δυσκολίες και τόσα προβλήματα, πρέπει να έχει ένα επιστέγασμα. Την προσευχή, αδέλφια μου, την αδιάλειπτο. Την προσευχή που να ανεβάζει δάκρυ στο μάτι για να λιώνει ο πάγος της καρδιάς. Είμαστε όλοι παγωμένοι, κλήρος και λαός. Κι ας ελέγξει ο καθένας μας στο ταμείο όταν προσεύχεται πόσα δάκρυα ανεβαίνουν και ποιος πάγος λιώνει για να βγει στην θέση του πάγου η αγάπη που έχει χαθεί. Εψύγει η αγάπη των πολλών γιατί επλεώνεσαι η αμαρτία. Και αμαρτία δεν είναι μόνο η καθημερινή, αμαρτία είναι και η ψυχρότητα στο να είμεθα έτοιμοι ομολογητέ και κατά προαίρεση μάρτυρες. Επαναλαμβάνω, κλήρος και λαός. Εάν αυτά τα τρία γίνουν μέλημά μας, ξεκινώντας από τούτη την μικρή αλλά θαυμαστή ενότητα, να ξέρετε ότι σύντομα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, αποδυναμώνόμεθα καθημερινώς σε ανθρώπινη διάσταση. Βλέπουμε οι συγκεντρώσεις, οι πορείες, όλα αυτά που στην αρχή ήτανε φλόγα πυρός, να συρρυκνώνονται καθημερινώς, όπως συρρυκνώνονται και τα εκκλησιάσματα, όπως συρρυκνώνεται και η φλόγα των ψυχών την ώρα της προσευχής. Αυτά όμως όλα, εάν εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε ανθρώπινη διάσταση και να αποτελέσουμε προζύμι καθαρό, τότε η χάρις του Θεού τα ελείποντα θα αναπληρώσει και τα ασθενή θα τα θεραπεύσει. Εγώ, ο πιο αμαρτωλός από όλους σας και πιο άθλιος, ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που μου δώσε 40 χρόνια έναν θαυμάσιο συνεργάτη που τώρα από τον ουρανό χαίρεται και αγάλεται.
για τη μνήμη και την θύμηση, για τους αγώνες που αποφασίζουμε να κάνουμε, και πιστεύω ότι δεν είναι άμυρος η παρουσία των ομολογητών του ουρανού στην απόψινή σύναξη. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου κάτι να αλλάξει στη ζωή μας, κάποια άλλη φλόγα να πλημμυρίσει την ψυχή μας, και να σκεπτόμεθα ότι ας ζητήσουμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ας θυμηθούμε ότι τι θα δώσουμε και αν κερδίσουμε τον κόσμο όλο, Άγιοι του Θεού με τους θρόνους και τις πρωτοκαθεδρίες, και ζημιωθούμε εις την ψυχή μας και ζημιώσουμε και την ψυχή του λαού. Ποιο θα είναι το ανταπόδομά μας? Η Ελλάδα αυτήν την ώρα περιμένει την Ορθοδοξία από τη μια άκρη έως την άλλη, και όλοι οι κίνδυνοι και οι πειρασμοί θα εξαφανιστούν αυτομάτως, και όχι μόνο, αλλά η Ελλάδα θα γίνει το ιεραποστολικό έθνος στα έθνη της γης. Θα δεθεί το πνεύμα το ακάθαρτο, και μπορεί να ετοιμάζουν νέα εποχή και αντίχριστο, όταν θα λείπαμε εμείς που αγωνιζόμαστε για Χριστό και Ελλάδα, όλοι μας. Ναι, είναι καλό το ξύπνημα, γιατί λέει «Δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν, τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν δοξάζοντες». Και όλοι οι άνθρωποι της γης θα αναστηθούν, αδέλφια μου. Εγώ δεν είμαι της απεσιοδοξίας. Απεσιοδοξία έχει κανείς όταν δεν είναι σύσσωμος με τον Χριστό και δεν ποθεί και δεν παρακαλεί και δεν δακρύζει για να έρθει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Αμήν γέννητο. Το Σάββατο είχαν πάει στην κοπή της πίτας του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος και με τα λύπης μου είδα να υπάρχουν μόνο ένας επίσκοπος και ένας ιερέας. Εδώ δυστυχώς έλαμψε δια της απουσίας του ο κλήρος. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο και όσο και αν θέλετε να δικαιολογήσετε τα πράγματα, θα τολμήσω να πω με κάποιο χαμελεοντισμό, δηλαδή δεν θέλουμε πολλές φορές να βλέπουμε την αλήθεια ή να στουρθοκαμιλίζουμε, ενώ βλέπουμε ότι μας εγκατέλειψε πλέον ο κλήρος, εμείς θέλουμε να φωνάζουμε ο γέροντάς μας, ο άγιορός μας, η σύνοδός μας, ο αγωνιστής τάδε, ο οποίος, εάν ανατρέξουμε την ιστορία των αγώνων αρχής γενομένης του 1985, από το 86, από το ηλεκτρονικό φακέλωμα, με πρωτοστάτας τότε δύο αιμνείς τους επισκόπους, τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιον και τον αείμνηστο Κάλιστο, τον Επίσκοπο Κορινθίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έστειλε υπόμνημα στη Βουλή, και ήταν για μένα προσωπικά δύο λαμπρά παραδείγματα που με βοήθησαν πάρα πολύ και στην πνευματική μου ζωή, ασχέτως αν είχα πολύ ελάχιστη επαφή και με τον ένα και με τον άλλο, γιατί λόγω καταστάσεων, λόγω συγκυριών, δεν μπόρεσα να έχω στενότερη επαφή. Και ομολογώ ότι όσοι είχαν πολύ στενότερη επαφή έχουν να μας πούν πάρα πολλά πνευματικά, τα οποία μετέδωσαν αυτοί οι δύο Άγιοι Γεροντάδες. Ειδικά ο Αρχιεπίσκοπος ο Αυξέντιος, αιωνία του η μνήμη, ο οποίος ήταν ο στυλοβάτης αυτού του αγώνος και βάσει του οποίου πάρα πολλοί χριστιανοί είδαν και πάρα πολλά θαύματα για να τους επισφραγίσει λόγω αδυναμίας πίστεως ο Κύριος μας τη σταθερότητα και την αιμονή στην πίστη,
Γιατί δυστυχώς ο μακαριότατος Αυξέντιος δεν έσχισε την Εκκλησία. Και θα κάνω ένα τεστ χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω πολλούς, είτε ιερωμένους είτε λαϊκούς. Εάν παρακολουθήσετε ότι αυτοί που ομολογούν και κατεβαίνουν συνεχώς στα πεζοδρόμια και ψάξετε να βρείτε από ποιες συνόδους είναι, δεν χρειάζεται εγώ να πω από ποια σύνοδο είναι, γιατί νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, είναι οι περισσότεροι από τη σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου. Και καλό είναι να μνημονεύσουμε και κάποιους άλλους γεροντάδες, αρχίζοντας τον λόγο μου, όπως είναι ο πατήρ Ευγένιος Σολομονής, που κάποιοι σημερινοί συνοδικοί κοροϊδεύουν και χλεβάζουν όλους εμάς που αντιτιθέμεθα στο μικρό, γιατί λέει ο Κύριος μας, όποιος αντιταχθεί στα μικρά, θα μπορέσει να αντιταχθεί και στα μεγάλα. Και όποιος δεν μπορέσει να αντισταθεί στα μικρά, δεν θα μπορέσει να αντισταθεί και στα μεγάλα, το τέστηκε στο σφράγισμα. Ο αείμνηστος πατήρ Ευγένιος Λεμονής, ο οποίος είχε δει σε όραμα παλαιότερα, πριν την κίνηση του προδότου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, που πήγε και τον είδε να βγαίνει άλλοτος και τυμπανίος από θαύμα, από θεία νεύση και ειδοποίηση, πληροφορήθηκε από το Θεό ότι μετά το 1975 όλα τα προϊόντα θα σφραγιστούν με το νούμερο του Αντιχρίστου. Και καλό τους κύριους από αυτές τις συνόδους που ελαφρά την καρδία και με πρωτοστάτη τον εντός παρενθέσεως Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να παίρνει τηλέφωνο ιερείς του, οι οποίοι αποτυχίστησαν και είναι άξια παραδείγματα και παραδείγματα προς μίμηση για εμάς, να μην βρεθούμε αύριο σε αδιέξοδο, γιατί έχουμε τα παραδείγματα, δόξα τω Θεώ υπάρχουν τέτοια ανδρεία αναστήματα όπως ο πατήρ Γαβρίλα από τη Χίο, και θα σας διαβάσω σε λίγο και την επιστολή που έγραψε και στη Συνόδο, έχει γράψει τρεις επιστολές και απετυχίστη για το λόγο του ότι του λένε ότι δεν υπάρχει πουθενά 666 και για να μην θεωρηθεί ότι λέω συκοφαντία, μπορεί οποιοδήποτε να τον πάρει τηλέφωνο και να του βεβαιώσει του λόγου του αληθές ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος του είπε. Εάν εμείς βλέπαμε ότι υπάρχει 666, δεν θα ρωτούσαμε τον κόσμο. Και σας κρούω τον κόδωνα κινδύνου. Όχι μόνο για το διάβολο και τη συγκατάβαση του 666, αλλά και για τη συγκατάβαση σε αυτές τις συνόδους οι οποίες έχουν πέσει πνευματικά. Όταν ομοθυμαδών αυτή η σύνοδος όλη υποστηρίζει αυτή την επιστολή του Φωτίου που έγραψε στο περιοδικό τους ότι δεν υπάρχει το 666 στα διαβατήρια και βγαίνουν οι προτεστάτες να μας βάλουν τα γυαλιά και φώναζαν οι αγιορείτες παλαιότερα, ο πατήρ Γεώργιος ο Μπακάλης, όλα τα ζηλωτικά περιοδικά ετοιμάζουν και βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα με ερωταπαντήσεις. Μην πάρετε τον barcode, είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Οι σημερινοί ξέρετε τι κάνουνε. Μην τους ακούστε αυτούς τους τρελούς. Έχουν περιθωριοποιήσει το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας. Έχουν περιθωριοποιήσει και συκοφαντούν με το χειρότερο τρόπο εμάς όλους τους συλλόγους και το αντικείμενο της συκοφαντίας, αν τους ρωτήσετε, και τους προκαλώ και εγώ και δημοσίως και με όμορφο τρόπο, αλλά κάπου η θεία αγανάκτηση κάποια στιγμή ξεχυλίζει και δεν αντέξει όταν βλέπεις αυτό τον οχετό της συκοφαντίας πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ ξέρετε τι τους απαντώ. Αν είμαστε εμείς τρελοί, είναι και ο γέρον ο Ευθύμιος. Είναι και οι ζηλωτέ πατέρε που έβγαναν συνεχώς εγκυκλίους και προέτρεπαν τον ελληνικό ορθόδοξο λαό και όχι μόνο το πατρίο ορθολογίο, όλο τον ελληνοορθόδοξο λαό να μην έχει καμία σχέση με τον αριθμό του Αντιχρίστου και δει την εμφάνισή του υπό μορφή barcode. Τώρα μας περιμένει κάτι άλλο. Έρχεται η νέα τεχνολογία, η νανοτεχνολογία, όπως μίλησε και ο γιατρός προλίγου. Υπάρχει ένα άρθρο στην εφημερίδα Βήμα, 17 Φεβρουαρίου, Κυριακή, ο Πιστέλη μπορεί να το προμηθευτεί, αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα το εκδώσουμε και στο βιβλίο, που αναφέρει το κρυφό παιχνίδι και είναι από τα μόνα άρθρα που έχει επιτρέψει ο Θεός να βγουν, για να πληροφορηθείτε τι μας ετοιμάζει η νέα παγκόσμια τάξη. Επειδή είδε η νέα παγκόσμια τάξη ότι υπήρχαν χριστιανοί που δόξα τω Θεώ, η χάρη του Θεού τους έκανε να σηκώσουν το ανδρείο ανάστημά τους και να αντιταχθούν σε ό,τι αντίχριστο υπάρχει, χρησιμοποιούν τώρα την πλάνη και την τεχνική της πονηρίας. Χρησιμοποιούν την επιστήμη για να μην μπορούμε εμείς να καταλάβουμε πού θα είναι το τσιπάκι. Δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να εστιαστώ σε άλλα θέματα,
αλλά θα σας πω μόνο. Στο τέλος η εφημερίδα, ξέρετε τι γράφει. Και αυτό είναι απάντηση στη σύνοδο του Χρυσοστόμου. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι χλιαροί σε πολλές συνόδους και σε αυτούς τους ιερείς και αρχιερείς πρέπει να τους προσέχετε αν πραγματικά αγαπάτε τον Χριστό και τη σωτηρία της ψυχής σας. Θα ήθελα να σας πω ότι λέει ότι κάθε μικρό τσιπάκι αυτό της νανοτεχνολογίας που έχει τη δυνατότητα να είναι 18.000 φορές μικρότερο από μία τρίχα θα αναγνωρίζεται με ένα κωδικό αριθμό barcode. Οπότε ας κλείσουν τα στόματά τους οι κύριοι Παϊβανάδες και όλοι αυτοί οι καθησυχαστές αρχής γενομένης τη Συνόδου του Χρυσοστόμου, γιατί δυστυχώς ξεπέρασε το θράσος του νέου ημερολογίου που έβγαλε η Κυκλίους. Το ξεπέρασε το θράσος, λυπάμαι, και άρχισε και λέει ότι δεν είναι τίποτα το 666. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όλους αυτούς τους αρχιερείς. Όταν το βλάστημο Ταλμούδ που μας ρίχνουν το πασπαρτού και τη στάχτη στα μάτια βρίζει με το χειρότερο τρόπο τον Κύριό μας. Όταν ξαφνικά κάποιος, ο οποίος δεν ανήκει στον χώρο της Εκκλησίας, κάνει ένα δικαστήριο με τους Εβραίους και προκαλεί την Εκκλησία και τους λέει «Θα σας κάνω μήνυση αν δεν λάβετε τα μέτρα σας γιατί βρίζετε ο Κύριος μόνος Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος σωτήρας μας». Και κανείς δεν παρευρίσκεται και όλοι αδιαφορούν, εκτός από μερικούς, έναν, δύο κληρικούς και κάποιο λαϊκό. Κανείς δεν βάζει το χέρι στη φωτιά να βγάλει τα καρβούνα. Πού είναι η πίστη στον Χριστό αυτών των αρχιερέων, όταν βρίζεται με τέτοιο αισχρό τρόπο το όνομα του Κυρίου μας Παναγίας των Χριστιανών της Εκκλησίας. Χαϊδεύουν τους αρχιερείς του νέου που πάνε και συμπροσεύχονται με τους Εβραίους και κάνουν και τα μνημόσυνα. Αυτό κάνουν, αγαπητοί μου αδελφοί. Καταλάβατε με ποιους αρχιερείς έχουμε να κάνουμε. Όταν έγινε ο κώδικας Νταβίντσι, εγώ άκουσα δύο αρχιερείς να λένε «Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτούς τους τρέλους στη Θεσσαλονίκη». Ο ένας ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και δεν ανοίξει τη σύνοδο του Χρυσοστόμου για να μην κατηγορηθώ ότι τους πήρα μονοπλευρά. Και κυνηγάει τους αδελφούς εν Χριστώ επάνω και κυριολεκτικά δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαδί να αγωνιστούν γιατί, για την τσέπη τους, για την προβολή τους, για να χάνουν τον χρόνο τους, για ποιο λόγο, για την αγάπη του πλησίου, την ενημέρωση και για την ομολογία του Χριστού μας. Όταν έγινε ο κώδικας Νταβίντσι εδώ, έστειλε ολόκληρη εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος στο Βήμα, στο Μέγκα και στο Άλτερ, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς που ομολόγησαν τον Χριστό. Σας το λέω, σας το αλλάζω το τελευταίο. Δηλαδή, οι κύριοι αυτοί δεν θέλουν την ομολογία του Χριστού. Και όπως τόνισε ο κύριος Ζερβός, ο οποίος δεν ανήκει στο χώρο στο δικό μας, ο οποίος από ό,τι έμαθα το είπε και στην τηλεόραση και το είχε πει στο Σάββατο στην κοπή της πίδας του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος, ότι κάποια σύνοδος ετοιμάζεται να ενωθεί με τον Ιερώνυμο. Ποια είναι αυτή η σύνοδος, τι κάνει μια-μια ως τα κεραμίδια. Ποιοι έχουν μεγαλύτερο φιλοεβραϊκό πνεύμα, γιατί κάποτε, αν δεν απατώμε, ή ο Άιζενχάουερ ή κάποιος άλλος πρόεδρος τον είπα, είπε, που ήταν μασόνος, εμείς θα μπούμε μέσα στις εκκλησίες σας και θα σας διδάσκουμε Ιουδαϊσμό. Το πέτυχαν στην Αμερική. Άλλωσαν και αλλίωσαν τελείως όλους τους Προτεστάντες. Με αποτέλεσμα να θέλουν ως αρχηγούς τους Εβραίους οι Προτεστάντες. Το πέτυχαν και στην ημερολογία της Εκκλησίας. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Και στο νέο βιβλίο που έχουν κυκλοφορήσει και σε ένα DVD την απάντηση στη Σύνοδο του Χρυσοστόμου, έχουμε γράψει και έχει γράψει ένα εβραϊκό περιοδικό. Αν ακούσετε τις δηλώσεις των Εβραίων του Βόλου, είναι ακριβώς οι ίδιες με τη Συνόδο του Χρυσοστόμου και του νέου ημερολογίου. Γι' αυτό πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας να προφυλαχτείτε. Γιατί ο εχθρός είναι εντός των πυλών πλέον. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η χάρη του Θεού δεν θα επιτρέψει στους μαχητές χριστιανούς να πέσουν σε αυτή την πλάνη. Απλά και εμείς δεν πρέπει να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, δεν πρέπει να είμαστε προσωπολάτρες είτε με τον γέροντά μας, είτε με τον επίσκοπό μας, είτε με τη σύνοδό μας εντός παρενθέσεως. Γιατί αυτό το χάλι που επικρατεί στην Εκκλησία του Πατρίου Εορτολογίου, αυτό το σχίσιμο το βλέπουν οι νεοημερολογίτες και γελούν. Φυσικά είναι και δάχτυλος δικός τους από πίσω, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι και εν Χριστώ και για τον κόσμο η ισχύς εν τη ενώτης. Και αυτό προσπαθούν να διασπάσουν. Και όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής και άλλοι ομιλητές, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ενωθεί η Εκκλησία.
Αλλά πρέπει να καταλάβετε και ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο κλήρος, είμαστε και εμείς ο λαός. Και εμείς θα δώσουμε λόγο εν ημέρα χρήσεως. Όταν ακολουθούμε ένα φθοροποιό ποιμένα και δεν ακούμε τα λόγια του μεγάλου Αθανασίου που μας λέει, εάν ο οφθαλμός σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτόν. Και θα σας θυμίσω τι έγινε με το σχίσμα του 1924, με τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, που τον ερώτησαν και του είπαν, τι να κάνουμε γέροντα όταν σχιστεί η Εκκλησία. Εσείς θα κάτσετε στα σπίτια σας. Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν ακόμα άξιοι κληρικοί που, όπως ακούσατε προλίγου, και για τον αριθμό φορολογικού μητρώου μίλησαν, και θα βγάλει και άλλος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά τώρα κανονικά η μισή αίθουσα, για να μην πω όλοι, έπρεπε να είναι γεμάτο από μοναχούς, μοναχές, επισκόπους και ιερείς. Όλοι αυτοί που είναι, μήπως ας πούνε ότι δεν τους καλέσαμε. Άλλο ένας μας είπε, ξέρετε, εγώ θα πάω σε μια επισκοπή. Ο άλλος είπε ένα πρόβλημα. Ο άλλος είπε το άλλο πρόβλημα. Α, ο άλλος, ξέρετε, θα είναι το ελκύς και εγώ δεν θα πάω αν είναι το ελκύς. Ή θα είναι ο Λαζάκης ή θα είναι ο Αλεξόπουλος και δεν μου αρέσουν τα πρόσωπά τους. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος βγαίνει να μας δώσει τα άχαρτα μυστήρια και εμείς πάμε να εξομολογηθούμε και εκείνοι, αντί να μας συμβουλεύσουν να πολεμήσουμε τα πάθη μας, εκείνοι είναι διδάσκαλοι των παθών, εσείς αλλά ως τι παράδειγμα θα πάρετε. Το παράδειγμα σας, εγώ θα ήθελα να σας προστρέψω να μην είναι οι σημερινοί ιερείς και ευχιερείς, στο σύνολό τους, γιατί όπως πιστεύω και εγώ, υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις που αυτή τη στιγμή είναι παρόντες και μας έχουν στηρίξει και στον αγώνα μας. Υπάρχουν κάποιοι που απουσιάζαν, όπως ο πατήρ Γαβρίλη που μας είπε που θα ήθελε να κάνει τηλεφωνική επικοινωνία και να μιλήσει, ο οποίος αποτυχίστηκε αποτυχίο, όπως η γερόντισσα η Ευπραξία από την Έλληνα που για λόγους ασθενείς δεν θα μπόρεσε και εκείνη πιθανότατα να έρθει, και όπως ορισμένοι άλλοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά πώς περιπατούμε μη ως σαν σοφοί, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί εστιάστηκα σε αυτό περισσότερο στον κλήρο, γιατί βλέπω δυστυχώς ότι ο κλήρος είναι αιτία για το χάλι αυτού του αγώνος και αυτό το κατάδι που είναι στην πατρίδα μας. Να μην τολμάει ένας αρχιερέας να σηκώσει το κεφάλι του και το πρόσωπό του και το χέρι του και το τίμιο και ζωοποιό σταυρό του ενάντια στον προδότη Καραμαλή, ευθέως το λέω, στον προδότη Καραμαλή, ο Τείχων τι έκανε. Ο Τείχων τι έκανε στη Ρωσία το 1925 όταν μπήκαν οι Εβραίοι Μπολσεβίκοι. Αναθεμάτισε όλη την νομεκλατούρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και ξέρετε τι είπε στα παιδιά των χριστιανών. Όποιος πάει με τους κομμουνιστές θα τους αναθεματίζεται. Εμείς έχουμε, γιατί γνωρίζω και μέσα από εσάς και από την Επιτροπή και από τους ιερείς, υπάρχουν πολλοί που έχουν το ανδρείο αυτό φρόνημα. Γιατί να μην κατέβει ένας αρχιερέας, μία σύνοδος, γιατί να μην κατέβει ο Χρυσός Νομοσοκλήσης και να του πει, να μην σας πω για το θέμα του 666 που είναι η κορυφή του παραγόγου μου, για τις εκτρώσεις, τη γενεοκτονία που γίνεται στην πατρίδα μας. Καραμαλή, και να του χτύπησε και το χέρι, γιατί έχει το δικαίωμα. Είναι ορθόδοξος γνήσιος Έλληνας και μπορεί και έχει το δικαίωμα να του πει, θα σταματήσεις το νόμο κατά τον εχθρό σου. Μα είπε η ΟΚ, δεν με ενδιαφέρει. Ανάθεμα, αλλά ξέρετε τι έκανε ο κύριος Χρυσόστομος. Έβγαλε την εγκύκλιο του 1995 και είπε, στο πυρ το εξώτερο, η Καλλινική, η Αυξεντιακή, η Μαθαϊκή, οι Κυπριανίτες και όλοι. Αντί να αναθεματίσει τον Κέσσαρα, αναθεμάτισε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και ξέρετε τι άλλη βλαστημία τόλμησε και είπε, που ακόμα καμία σύνοδος δεν έχει αντιταχθεί να του το πει, ότι καμία σύνοδος δεν έχει μυστήρια, μόνο εγώ έχω μυστήρια. Εγώ είμαι η Εκκλησία. Αυτή είναι η σημερινή αρχιερείς και προσέχτε, γιατί από εγώ τους κάλεσα όλους, εγώ τις έστειλα τις επιστολές με έναν αδελφό, φυσικά δεν παρουσιάστηκε κανένας. Γνώριζα ότι δεν θα παρουσιάστηκε. Γι' αυτό εγώ όταν μιλάμε για ένωση, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι με αυτή τη σύνοδο δεν θέλω ένωση, γιατί δεν είναι εν Χριστώ ένωση. Όταν μου λένε δεν είναι τίποτα το 666 αυτό και περιμένουμε ένα άλλο 666 να έρθει. Και όταν φώναζαν οι αγιορείτες τόσα χρόνια επάνω στα βράχια, οι περισσότεροι έχουν κοιμηθεί, κανένας Έλληνας να μην παραλάβει κανένας είδους τύπο με το 666. Όταν βγαίνουν όπως προείδατε στο φιλμ
οι ίδιοι υπουργοί και λένε ναι, υπάρχει το 666 σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα. Και έρχονται αυτοί θρασίτερα για ποιο λόγο να σας κοροϊδέψουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει και ένας κανόνας, ή τη σχίζονται ή ακολουθεί, βασιλεία Θεού που κληρονομεί. Και όπως είπε ο κύριος Ζερβός, εάν βγει αλήθεια το λεχθέν αυτό που ετοιμάζουν, που εγώ θέλω να γίνει για να ξεκαθαρίσει ένα από το στάρικα. Και θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς που λείπουν, που θα μπορούσαν να παρίστανται. Ας φύγουν από την κατάσταση της χλιαρότητος, γιατί αν τους δικαιολογήσουμε λίγο και εκείνοι διάφοροι από αυτούς περνούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί ο Κύριος μας λέει και στην πέμπτη φιλοκαλία ότι ο ευκολότερος τρόπος για να φύγει χάρη στο Θεό είναι να κατηγορεί χριστιανός, αγωνιστή χριστιανών. Αυτές οι αλληλοσυγκρούσεις που γίνονται μέσα στο Πάτριο Ορτολόγιο είναι ο ευκολότερος τρόπος να διώξουν τη χάρη του Χριστού. Και καλό θα ήταν να μην πέσουμε και στην παγίδα, μη αλλήλω δάχναστε ή να μη αλλήλω να λωθείτε. Αν δεν θέλουν να έρθουν αυτοί, οι προσκλήσεις τελείωσαν. Μία, δύο, τρεις, το είπαμε, είδαμε ότι δεν έρχονται, ας μην χάνουμε αδελφοί το χρόνο μας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στην πατρίδα μας που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους αποπλανούν και τους παραπλανούν. Εμείς έχουμε το χρέος της ενημέρωσης και της υπεραποστολής κάθε ένας από εμάς και μπορούμε να το κάνουμε και με τον καλύτερο τρόπο, εγώ πιστεύω, και η πράξη το έδειξε όντως, γιατί εγώ χαίρομαι, γιατί μαθαίνω και βλέπω ότι σε όλη την Ελλάδα γίνονται πυρήνες, μικροί μεν, αλλά ισχυροί, που φέρνουν αποτέλεσμα. Και ήθελα να προσθέσω ότι χωρίς την πνευματική δύναμη δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτα. Γιατί ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού μία πνεύματι αγή. Ο στόχος μας είναι πώς θα γίνει το Άγιο Πνεύμα κατοικητήριο στις ψυχές μας. Ας αρχίσουμε να μελετούμε λίγο πιο υψηλότερα βιβλία. Η πράξη μας βοηθεί. Βλέπω τους αδελφούς ότι συνεχίζουν. Ας μπούμε λίγο στο πνεύμα των Ρώσων φιλοκαλικών πατέρων, να δούμε πώς αγωνίζονται εκείνοι. Πώς ήλθαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να πάρουμε τη γεύση του προσωπικού αγώνα τους, γιατί δόξα τω Θεώ όλοι μας δεν υστερούμεθα από τον εξωτερικό αγώνα, αλλά εγώ πιστεύω ότι υστερούμεθα από την κάθαρση της ψυχής μας, από την ύψη και την ωραία προσευχή. Να γίνουμε όπως θέλει ο Κύριος, γιατί όταν ξαφνικά μας καλέσει σε μαρτύριο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, να μην κληθούμε σαν Ιώδες και δεν μπορέσουμε να βγάλουμε το Γολγοθά του μαρτυρίου. Γιατί όπως ένα πατερικό αναφέρεται ότι κάποτε πήγε να περάσουν ένα χήμαρο, ένας γέροντας με κάποιους υποτακτικούς μοναχούς και λαϊκούς. Ο ένας πήγε να δοκιμάσει, δεν τα κατάφερε. Ο δεύτερος, ενώ έκανε ο πρώτος, συγγνώμη παρέλειψα, έκανε πάρα πολύ προσευχή, πήγε να περάσει το χήμαρο, δεν τα κατάφερε. Ο δεύτερος με ένα σταυρό και ένα κύριε Λέισον έκανε δύο απλωτές και πέρασε από ένα το χήμαρο. Και απόρριζαν μοναχοί και είπαν, γιατί γέροντα αυτός λέει πέρασε αμέσως και ο άλλος δεν τα κατάφερε, ενώ έκανε τόση προσευχή, γιατί του λέει παιδί μου, ο άλλος έκανε στην προσευχή του, στην κάθαρση της ψυχής, στη συχνή θεία κοινωνία, στην αγάπη του πλησίων, στην ελεημοσύνη, στις μετάνοιες, στις αγρυπνίες, στις νηστείες, στην Αγία Κοινωνία, ενώ ο άλλος ήταν ένας πρόχειρος χριστιανός. Πάσχα Χριστούγεννα σε κανένα γάμο και σε καμιά βάφτιση. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην βρεθούμε κι εμείς προδότε και αποστάτε και μην χάσουμε το στέφανο της ζωής του μαρτυρίου του Κυρίου μας, γιατί τώρα είμαστε στην ομολογία, αύριο θα μας καλέσει και το μαρτύριο. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Και τελειώνοντας, ήθελα να πω να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Τι μέτρα θα λάβουμε? Να κάνουμε κληρικολαϊκές επιτροπές για να δούμε ποιοι θα πάνε σε υπουργεία, ποιοι θα μπορέσουν να έχουν ένα αποκούμπι κατά κάποιο τρόπο από κάποιο μοναστήρι που έχει μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε ή δυνατόν κάποιες χριστιανικές κοινότητες. Δηλαδή δεν μπορεί οι Προτεστάτες να μας βάζουν τα γυαλιά και εμείς που λέμε ότι έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην μπορούμε να κινηθούμε. Πρέπει να βρούμε τι φταίει, τι μας χωρίζει, τι μας ενώνει και να προχωρήσουμε πλέον μπροστά, να κάνουμε βήματα μπροστά. Και εκτός αυτού πρέπει να λάβουμε μέτρα για τους ασθενείς, τους γεροντοτέρους, για τους ανθρώπους που παίρνουν συντάξεις και ας αφήσουν οι επίσκοποι και οι ιερείς να φτιάχνουν συνεχώς μοναστήρια. Γιατί εγώ βλέπω και μου λένε πολλοί ιερείς υπάρχουν άδεια μοναστήρια. Τι τα θέλουν τα καινούργια? Και έχω εντοπίσει και κάτι άλλο και σας το μεταφέρω και εσάς. Έχει εκλείψει αδελφοί μου
και το έλεος από τους αρχιερείς μας. Εγώ προσωπικά έχω κάνει τεστ, έχω στείλει αναξιοπαθούντας ανθρώπους και ουδής από τις δύο συνόδους δεν τον βοήθησε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φύγει το έλεος μας εγκαταλείπει και χάρη του Θεού. Και έχουν την ημερολογίτες οι οποίοι ανήκουν σε αιρετικό στρατόπεδο, φιλοπαπίζουν οι κεφαλές τους και τους βλέπετε να κάνουν έργα Θεού, να εξασκούν την ιερά ευχή και εμείς να έχουμε γίνει σχεδόν όλοι κύμβαλα αλλαδάζοντα. Τύπης χριστιανοί. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ την αγάπη σας. Αποτύχηση, για την αποτύχησή μου από την Εκκλησία εγώ Ελλάδοντος. Αποτυχίστηκα από τη Σύνοδο το εγώ, δηλαδή τρόπον τεινά παραπονέθηκα και ετοίμασα να μνημονεύω τον Αρχιεπίσκοπο και να τον αναγνωρίζω ως κεφαλή της Εκκλησίας, καθώς έχω κάθε δικαίωμα προς τούτο όταν πρόκειται για θέματα πίστεως όπως καθορίζουν οι ιεροί κανόνες. Με του Χριστού μας τη χάρη της Παναγίας και του Αγίου Μάρκου και πάντων των Αγίων, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο προέβηκα σε αυτή την ενέργεια διεφάνει λίγο μετά την αποδίμηση του συγχωρεμένου δεσπότου Στεφάνου και αφότου ήρθα σε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα της Συνόδου, τον Αρχιεπίσκοπο. Αμφότεροι μου δήλωσαν ότι οι χρήσεις του barcode στα νέα διαβατήρια, στις πιστωτικές κάρτες, στις κάρτες ανάληψης, στις επερχόμενες νέες ταυτότητες, στις κάρτες υγείας και σε όλα τα σχετικά προσωπικά έγγραφα όπου εμπεριέχεται το barcode σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, το οποίο αποκρυφογραφείται σε 666, δεν έχει καμία σχέση με το σφράγισμα του Αντιχρίστου και η καθημερινή του χρήση στα προϊόντα, στο διαδίκτυο ίντερνετ είναι εντελώς αθώα. Επιπλέον, η Σύνοδος γνωστοποίησε επισήμως το κάτωθι, πως εισίδεν κολλείονται τα μέλη της Εκκλησίας μας για την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, ανοίγοντας την κερκρόπορτα του σφραγίσματος για το πίμνιο, εν αντιθέσει με τις εντολές και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων και με τις αποφάσεις ΓΟΧ, να μην τις δεχτούμε. Όλοι αυτοί που τότε φώναζαν στα συλλαλητήρια για να μην πάρουμε τις νέες ταυτότητες, έτρεξαν πρώτοι και τις παρέλαβαν και τώρα παροτρύνουν το λαό για τα χειρότερα. Εγώ προσωπικά ούτε την ταυτότητα χωρίς το θρήσκευμα πήρα και ούτε πρόκειται να πάρω τη νέα ταυτότητα με του Χριστού μας τη χάρη. Επιπλέον δεν κατέχω πιστωτική κάρτα. Κάρτα υγείας, διαβατήριο, ίντερνετ και κινητό τηλέφωνο. Διότι όλα αυτά αποτελούν προετοιμασία για το τελικό σφράγισμα του Αντιχρίστου 666. Και αν έστω δεν αποτελούν το σφράγισμα, σίγουρα αποτελούν αραβόνιασμα μαζί του. Εξίσου σημαντικό, λίγο αποτελεί το γεγονός ότι δίνουν τα μυστήριά τους στους προσερχομένους αδιακρίτως, ανεφορίων και προϋποθέσεων, φτάνοντας στο σημείο να μεταλαμβάνουν πιστούς του νέου ημερολογίου, παραβαίνοντας τους θείους και ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Τέλος, ζητώ από αυτούς που επιθυμούν να κοινωνήσουν, κατά πρώτον να ασπάζονται και να ακολουθούν το Πάτριο Ορθολόγιο και κατά δεύτερον, πρωτού προσέλθουν, να έχουν εξομολογηθεί όπως ακριβώς καθορίζουν οι ιεροί κανόνες της πίστεώμας μας. Ο ηγούμενος σειράς Μονής, Αγίου Μάρκου, Αρχιμανδίτης Γαβρίλ Τσίτας. Αγαπητοί Χριστό πατέρες και αδελφοί, ήρθε η ώρα του διατάφτα. Πολλοί βέβαια αδελφοί μίλησαν και πατέρες για τους τρόπους που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της αντίχρηστης εποχής που ζούμε. Η αλήθεια είναι η εξής. Οποιοσδήποτε αριθμός, ισόβιος ή μη, ο οποίος χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνίας μας αντί του ορθόδοξου ονόματός μας, αυτός και μόνο ο αριθμός που νομεροποιεί τον άνθρωπο είναι αριθμός πνευματικού χαράγματος. Είναι ο αριθμός τον οποίο δεν πρέπει να λάβει κανένας ορθόδοξος χριστιανός, διότι εκείνη τη στιγμή πράττει άρνηση Χριστού και αποβαπτίζεται. Οποιοσδήποτε αριθμός λοιπόν, είτε αυτός είναι ο ΑΜΑ, αριθμός Μητρώου Ασφάλισης, ο ΑΜΚΑ, αριθμός Μητρώου Κοινής Ασφάλισης, ο ΑΦΗΜΗ, ο ειδικός εκλογικός αριθμός, ο αριθμός Μητρώου Δίας και άλλοι αριθμοί που μπορούν να
ξεπροβάλλουν και να προκύψουν, δεν πρέπει με οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα και τη ζωή μας, να τους λάβουμε. Όπως είπε ο αδελφός που μας συγκίνησε όλους καφές, υπάρχουν πάρα πολλοί αδελφοί που μάχονται και αγωνίζονται με τη βοήθεια του Θεού λόγω της δυνατής πίστης τους, και ο Θεός στο τέλος, σε όλους αυτούς και σε εμάς που πρέπει να αγωνιστούμε, θα μας δείξει τον τρόπο που θα κάνουμε την ομολογία μας. Διότι όπου πλεονάζει η αμαρτία, υπερπερισσεύει χάρη. Ο Πανάγαθος Θεός μας δείχνει την αγάπη Του και το έλεος Του ακόμα αυτά τα έσχατα χρόνια, διότι σήμερα που είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες, είμαστε χειρότεροι όλων των αιώνων, μας δίνει τη δυνατότητα καθημερινής, διαρκούς, κατ' επανάληψης ομολογίας μέσα από την οποιοδήποτε διαμαρτυρία, μέσα από την οποιοδήποτε διαμαρτυρία μας και αντίδρασή μας κατά όλων αυτών των αντίχριστων νόμων που περνάνε και καταστάσεων που θέλουν να επιφέρουν. Συγκεκριμένα, για το αφημί, τον αριθμό φορολογικού μητρώου εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί κάποιος τρόπος μέσω της βοήθειας του Θεού που πράττουν πολλοί αδελφοί και οι υπόλοιποι πρέπει να πράξουν το ίδιο και να γίνουν πυρήνες σε όλα και σε όλα τα παρακάτω που θα ακολουθήσουν, να βοηθήσουν τους αδελφούς τους στην οποιαδήποτε ενορία τους. Θα πρέπει να πρωτοστατήσουν οι ιερείς και οι αρχιερείς να ενημερώσουν, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή έχουν πει κάποια πράγματα ή είναι λιγότερο σαφείς ή έστω και χλιαροί πάνω στον τομέα αυτό. Ακόμα και αν έχουν πάρει και τα αφημί και τα μοναστήρια και οι ιεροί ναοί, εάν υπάρχει ο ανταγωνισμός δυστυχώς των συνόδων, ποιος θα έχει περισσότερους ναούς ή μοναστήρια ή περισσότερο πίμνιο, η αλήθεια είναι του Κυρίου. Αλήθεια είναι ο Χριστός και πρέπει έστω και τώρα την ίστατη ώρα να κάνουμε τη μικρότερη, την ελαχιστότατη ομολογία που πρέπει να κάνουμε. Έτσι για το αφημί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία αίτηση. Όλα αυτά τα έντυπα κυκλοφορούν, που σας λέω, θα σας πω στην πορεία. Αίτηση εξαίρεσης διαγραφής από το σύστημα τάξης και στην πορεία το ήδη υπάρχουν έντυπο για την φορολογική δήλωση, η οποία είναι χωρίς αφημί. Να σας ενημερώσω ότι 19 Μαρτίου, και πρέπει όλοι να βρεθούμε, 19 Μαρτίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζεται, συζητιέται το θέμα για το τάξης και ζητάμε όλοι να εξαιρεθούμε εκτός του συστήματος τάξης. Καταλαβαίνετε ότι άλλοι, με τη βοήθεια του Θεού, μέσω της δικής σας προσευχής, καταφέρουμε όλοι ενωμένοι να βγούμε εκτός συστήματος, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ επιτύχει, ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός, ψυχοσωτήριο. Και οπωσδήποτε θα διευκολυθούν και οι οικογένειες και οι αδελφοί που είναι αυτή τη στιγμή στον αγώνα και στο περιθώριο. Σχετικά με το ΝΑΜΚΑ ή τον ΝΑΜΑ, ο αριθμός μητρώου ασφάλισης είναι δυστυχώς αυτός που ζητά από τους γιατρούς και από τα διάφορα ταμεία, τα διάφορα νοσοκομεία κτλ. Για να μπορούμε να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρακαλώ, λίγο ησυχία έξω. Γίνεται βοητός και δεν μπορούμε να ακουστούμε μέσα. Εμείς πηγαίνουμε με το όνομά μας, που λάβαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στο Ιερό Βάπτισμα, και με αυτό και μόνο θα λαμβάνουμε ό,τι δικαιούμαστε. Επουδενίδη θα δίνουμε έναν αριθμό. Αν μας αρνηθούν αυτά, θα πράξουμε όπως έβραξε ο κύριος Καφές και άλλοι αδελφοί. Ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός και αυτός που δίνεται υπούλος και βάζουν στα βιβλιάρια, αλλά και για να παίρνουν τη σύνταξή τους οι αδελφοί, όπου τους στέλνουν δωλεία στο σπίτι κάρτες με ΑΜΚΑ, πρέπει να πράξουμε και το ίδιο. Υπάρχουν έντυπα και για τον ΑΜΑ και για τον ΑΜΚΑ, τα οποία πρέπει τουλάχιστον στο πρώτο επίπεδο να διαμαρτυρηθούμε. Φανταστείτε όλοι μας στον χώρο του Πατρό Ορτολογίου, αλλά και πέρα από αυτόν, να κάναμε αιτήσεις και να ζητούμε αυτά που λέμε τώρα. Προφανώς θα μπουν στη διαδικασία να μας εξαιρέσουν. Όλοι πρέπει να τα πράξουμε. Σχετικά με τις ταυτότητες, τις υπάρχουσες τώρα ταυτότητες, παρανόμως δίνονται, διότι δεν υπάρχει κανένας νόμος ο οποίος να υποχρεώνει την άρνηση του θρησκεύματος και της υπηκότητας και ηθαγένειας. Συγκεκριμένα ο νόμος 1988 του 1991 είναι ενισχύ, τουλάχιστον η Γενική Ασφάλεια σε ένα έγγραφο που έγινε
για να δοθεί ταυτότητα χωρίς θρήσκευμα μη σύμφωνα με τον αυτό τον νόμο, που είναι τροποποίηση παλαιότερου νόμου, απάντησε ότι δεν δίνονται ταυτότητες με θρήσκευμα, διότι η αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρας δεν είπε ότι δεν πρέπει να μπαίνει θρήσκευμα. Δηλαδή, οι νόμοι, η κυριαρχία του ελληνικού λαού, που μέσω του αντιπροσώπου του στη Βουλή βγάζει νόμους, πάβει να ισχύει και ισχύει ανεξάρτητη αντισυνταγματική αρχή. Πού βασίζονται αυτοί οι οποίοι είναι διοικητές σε διάφορες υπηρεσίες και διευθυντές σε διάφορες υπηρεσίες, πού βασίζονται, στην καρέκλα και στο μέσο? Στο φασισμό. Διότι αν από τη μία φοβούνται τους ανωτέρους, τους υπουργούς, από την άλλη να φοβηθούν εμάς. Διότι σε περίπτωση που μας αρνηθούν όλα αυτά, θα πρέπει να τους κάνουμε μήνυση για παράβαση καθήκοντος και φυσικά και αγωγή αν χρειαστεί. Κατά συνέπεια, οι ταυτότητες είναι παρανόμοιες σύμφωνα με τον νόμο 1988-91 και το άρθρο 4. Λέει, το δελτίο ταυτότητας το οποίο είναι, δεν έχει το θρήσκευμα, είναι άκυρο. Όλοι λοιπόν πρέπει να κάνουμε αιτήσεις, όλοι μα όλοι, και να ζητήσουμε ταυτότητα με θρήσκευμα και να μας απαντήσουν εγγράφως. Και όλοι τότε θα πρέπει να προσφύγουμε και να κάνουμε και μηνύσεις, καλύτερα να, για να δεν έχουμε τα χρήματα, μία μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι να το κάνουμε αυτό. Και τότε θα δούμε ότι θα υπάρχει, και με την προσευχή μας, θα δούμε ότι θα υπάρχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Για τον ειδικό εκλογικό αριθμό που πέρασαν πάλι ύπουλα, δεν το πέρασαν πάρα πολύ ύπουλα, γιατί τους νοιάζει ο ψήφος. Θέλησαν στην αρχή να δώσουν κάρτες, αλλά δεν τους έπαιρνε, συγγνώμη την έκφραση, και πολύ, γιατί ο ψήφος είναι πάνω απ' όλα. Και απλά έκαναν το εξής. Λένε θα ψηφίσουν την ταυτότητά σας, αλλά ήδη είχαν βγάλει τους ειδικούς εκλογικούς αριθμούς, οι οποίοι είναι στην κατάσταση εκλογική. Οπότε υπάρχει πρώτα το νούμερο και μετά το όνομα, επώνυμο κτλ. Στοιχεία. Αν τους πείτε, όπως έχουν πει αδελφοί, ότι κοιτάξτε να δείτε, σβήστε μου από εδώ τον ειδικό εκλογικό αριθμό, τον οποίο καταχωρήσετε χωρίς τη δική μας θέληση, και θα ψηφίσουμε την ταυτότητά μας. Όχι, δεν γίνεται. Έγγραφο υπάρχει γι' αυτό, διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας είχε απαντήσει ότι δήθεν δεν δίνεται ο ειδικός εκλογικός αριθμός με τον barcode 666. Απ' την άλλη όμως λένε ότι στο έγγραφό τους ότι δίνεται με τη μορφή του 113, του barcode δηλαδή. Όχι, ο κόκκορας ο κουκουράκι, Πρέπει όλοι πάλι να κάνουμε αυτά τα έγγραφα. Είναι οι ελαχιστότητες ομολογίες αρχής που πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε στον εαυτό μας και να κάνουμε, για να κατέλθει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να δυναμωθούμε. Και σας το λέω πραγματικά, πάρα πολλοί αδελφοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις ομολογίες έχουν πολύ ενδυναμωθεί και έχουν το σθένος εκείνο για να αντιμετωπίσουν τα επόμενα, διότι πάντα χρειάζεται η προγύμναση για να σηκώσεις το μεγάλο βάρος. Το μεγάλο βάρος, εάν δεν... Συγγνώμη λίγο, επειδή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πάτερ Γαβρίλη από την Χίο. Κοιτάμεστε λοιπόν και εμείς γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής να μην γονατίσουμε στον Βάλ, τον Αντίχριστο. Γι' αυτό και εγώ με τη χάρη του Χριστού δεν έχω ούτε ταυτότητα, ούτε διαβατήριο. Δεν έχω καμιά κάρτα, ούτε θα πάρω, ούτε και εκείνο το τηλέφωνο από μην, τίποτα. Και αυτοκίνητο είχα. Και πριν από 3 χρόνια το πούλησα για να μην έχω αμφιμή. Αλλά όταν λοιπόν έκανα την αποκίνηση, μου είπαν παπάδες και με το παλιό ημερολόγιο, οι δεσποτάδες στον αρχιεπισκόπου λοιπόν, του συνήθιου του στόμου, ότι εβιάστηκες, μου λέει, εβιάστηκες. Στα χέρια μόνο, στο χέρι και στο μέτωπο, δεν διάβασες, μου λέει αρχιεπίσκοπος, δεν διάβασες αποκάλυψη, του λέω την έχω καταφάρει. Και πιο μπροστά από το γιατί πάντα στους νεκρούς και τα μεγάλους και τα λοιπά να δώσει χάραμα, πιο μπροστά, κουράτη, ότι και όποιος φορές κινήσει, όποιος φορές κινήσει, τον αριθμό του τύπου και την ταυτότητα που λέμε τώρα εμείς, όποιος, και την εικόνα του, όποιος θα προσκυνήσει και εκείνος θα πάει στον πύργο το αιώνιο. Και επομένως λέγω το εξής. Άρα λοιπόν εγώ, όχι ότι εβιάστηκα, αλλά άργησα. Αν και ο Χριστός να μου συγχωρέσει, μου άργησα. Ήταν ο Δεσπότης ο Στέφανος, θα συζητούσαν αιωνία τη μνήμη του ανθρώπου. Αλλά πριν όμως εγώ
προσευχήθηκαν, διάβασα τις ανάγκες, διάβασα τις 38 χρόνια που χάρισε ο Χριστός μας στο διάβασμα, που χάρισε την προσευχή ο Χριστός του, η Παναγιά μου και τους μάχτες Βαγγελιστής και τους πατέρες που έκτισε το μοναστήρι και έπειρα πια τις αποφάσεις μου. Περιμένω να δω πότε θα έρθει η ευλογημένη ώρα να μου πάτε να με πιάσουν με το καλό και μετά με το κακό, όπως βλέπουμε στους μάρτυρες του Χριστού μας που διαβάζουμε. Χάρη του Χριστού λοιπόν, εγώ το έχω διδάξει και στην Ιτυρή και εδώ στην Κύρο και στη Σάμου που πήγαινα. Έχω κηρύξει και στάλα με την Ελλάδα από το τηλέφωνο βέβαια που με παίρνουν, ότι εγώ δεν θα πάρω ούτε αυτά που λένε πως είναι αθώα που είπαν δεσποτάδες και παπάδες πως είναι αθώα. Διότι έλεγα και στο Δεσπότη, έλεγα και πριν από 20 χρόνια και στην Ιτυρίνη το έλεγα, ότι και ταυτότητα που ακούτε που θα βγει εγώ και να μην έχει, και να έχει ακόμα λέγω, και να έχει ακόμα το θρήσκευμα να λέτε σε ζωδεύω, δεν θα την πιστεύουμε. Δεν πιστεύω, ούτε στην πολιτεία πιστεύω, οτιδήποτε κόμμα και να είναι, δεν πιστεύω και τα λέω φανερά αυτά, δεν έχω πίστη και στην πολιτεία ότι κόμμα και να είναι και δεν έχω πίστη και στους δεσποτάδες. Υπάρχουν και οι εναπομείναντες και από τους πλήρους οι εναπομείναντες όπως και εσείς ο λαός. Διότι λοιπόν, χάρη του Χριστού, αν ο Χριστός μας δεν έχει επιτρέψει να γίνει ο πόλεμος, που είπα ο Προσμάς ο Ιδωλός, οι Τούρκοι έφυγαν, αλλά τα ξανά έχουν πάρει. Στο 1912 έφυγαν από τον Δανεκτήριο Μητυρί, έφυγαν και είναι τώρα ορίστε, 100 χρόνια δεν συμπληρώθηκαν, έφυγαν, τα ξανά έχουν. Αν δεν έχει γίνει ακόμα, θα ήθελα κι εγώ, αν ζήσουμε, μετά το Πάσχα του Αγίου Μάρκου που κάνουμε το πανηγύρι εδώ, να έρθω κι εγώ να ομολογήσω μαζί σας και να πω στη φυλακή μαζί σας και να πεθάνω μαζί σας και να μας σταυρώσουν μαζί σας. Η χάρη της ιεροσύνης μου να είναι μαζί σας. Σχετικά με τον ειδικό εκλογικό βαθμό που λέγαμε, υπάρχουν τα έντυπα τα οποία πρέπει πάλι όλοι να στείλουμε και να διαμαρτυρηθούμε. Και υπάρχουν και πρακτικές που από εκεί πέρα, αν αρνηθούν, θα πρέπει να πράξουμε. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε από παλαιά, θέλανε σε όλα τα καταστήματα να βάλουν συστήματα ηλεκτρονικά για να αγοράζει ο κόσμος με κάρτες. Θέλησαν να κάνουν μονοπόλια, μεγάλα σούπερ μάρκετ και άλλα, δεν τα κατάφεραν, ευτυχώς άδειξε το μικροεμπόριο. Και για να υπερσκελίσουν το πρόβλημα αυτό, έφτιαξαν το διατραπεζικό σύστημα Δίας. Έδωσαν λοιπόν έναν αριθμό και με βάση αυτόν τον αριθμό όλοι θα παίρνουν μέσω κάρτας ή μέσω βιβλιαρίου είτε το μισθό τους, είτε τη σύνταξή τους, είτε με οποιοδήποτε τρόπο τα χρήματα που δυστυχώς έχουν διαφημίσει πάρα πολύ σήμερα τις τράπεζες. Και όλοι βάζουν τα χρήματα στις τράπεζες για ασφάλεια και τόκο. Ασφάλεια είναι ο Χριστός και όχι η τράπεζα. Η τράπεζα δουλεύει με τόκο που κλέβει τους άλλους για να δώσει τους άλλους. Και βέβαια ο τόκος είναι και πάρα πολύ χαμηλός. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να κάνουν παντού κάρτες, έκαναν μία κάρτα, με βάση αυτή ο άλλος θα παίρνει τα χρήματά του και θα πάει και θα αγοράζει. Αγοράζει σήμερα ο κόσμος με χρήματα, αλλά τα έχει πάρει με κάρτα ή με αριθμό. Και γι' αυτό υπάρχει τρόπος, υπάρχει αντίστοιχο έντυπο και αντίστοιχη πρακτική αγώνος. Για τα διαβατήρια φυσικά, γιατί ο πονηρός προσπαθεί ό,τι είναι κατά προαίρεση να το προβάλλει όπως προβάλλει και τα καζίνος. Τα καζίνος ξεκίνησαν και ενώ δεν είναι προαίρεση, είναι στη βούληση του καθενός να πάει, δεν είναι κάτι αναγκαίο, έδειξαν την προαίρεσή τους. Ο καθένας και πήγαινε και έπαιρνε μια κάρτα, πάταγε το σταυρό, έβγαζε το σταυρό για να βγάλει φωτογραφία και έπαιρνε την κάρτα με τον μπαρκόντ, εύχομαι να μην έπαιρνε και στο μέτωπο το γραμμικό κώδικα. Όπως κάτι τέτοιο είχε ακουστεί. Συνέχισαν λοιπόν με τα διαβατήρια. Τα διαβατήρια δεν είναι και αυτά τόσο πολύ μέσα στην άμεση ζωή μας. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αλλά ξεκίνησαν με αυτά και βάζουν τα microchips. Οι πουλος δεν έχουν βάλει personal number, όλα τα διαβατήρια τα ξένα έχουν personal number, προσωπικό αριθμό. Το δικό μας δεν έχει personal number, έχει όμως barcode, ο αριθμός του διαβατηρίου δίνεται με barcode,
με το 666 είναι φανερό επάνω, που σημαίνει ότι δεν πρέπει με τίποτα να το πάρουμε. Και έχει βέβαια και κάτω τον αριθμό, ο οποίος έχει σχέση με τα στοιχεία του παραλήπτη, και αυτός είναι ο αριθμός του. Με τίποτα λοιπόν εννοείται ότι δεν πρέπει να πάρουμε καμία κάρτα οποιασδήποτε μορφής, ούτε διαβατήριο, και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα είναι να ενημερώσουμε τους αδελφούς, να κάνουμε την αίτηση, τα έγγραφα που είπαμε, να τα στείλουμε, να σταματήσουμε να έχουμε κινητά, γιατί τα κινητά και αυτά λειτουργούν με κάρτες ηλεκτρονικές, έρχονται το 666, και ο λίγο κατ' ολίγον, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, θα φτάσουμε και στα υπόλοιπα. Διότι αν εθιστούμε στη χρήση καταστάσεων με το 666, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε τη δύναμη αργότερα στα υπόλοιπα. Τέλος, κλείνοντας, θέλω να πω ότι πρέπει να στηρίξουμε τους αγωνιστές αδελφούς με οποιοδήποτε τρόπο, και πνευματικά, βοηθώντας με τα λόγια μας, αλλά και χρηματικώς. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή ούτε ασφάλεια, ούτε ακόμα και χρήματα για να φάνε καλά-καλά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους ίδιους αδελφούς μας, να μην τους αφήσουμε στο δύσκολο αυτό αγώνα, γιατί ακόμα και ομολογία να κάνουμε, θα δώσουμε λόγο για αυτούς που αφήσαμε ή όμοι γέννητο έπεσαν ή τουλάχιστον σκανδαλίστηκαν από την αδιαφορία μας. Πρώτα πρέπει να βοηθήσουμε τους αδελφούς, οι οποίοι είναι ανάμεσά μας και ξέρουν πολλούς, και αν ζείτε και στους συλλόγους, θα δείτε τους αδελφούς αυτούς ή μπορούμε και να σας υποδείξουμε. Αυτά είχα να πω για τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε. Επαναλαμβάνοντα ότι η Συνεδριστική Επιτροπή πάντα πρέπει να μεγαλώνει, τα μέλη πρέπει να μεγαλώνουν και πρέπει συχνά να έχουμε επικοινωνία για να δούμε τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσουμε. Μην ακούτε αυτούς που λένε ή συκοφαντούν τους συλλόγους. Οι συλλόγοι αποτελούνται από Ορθοδόξους Χριστιανούς, και οποιοδήποτε έχει κάποιο παράπονο ή οτιδήποτε έχει ακούσει, οφείλει να μην το λάβει υπόψη του, αλλά να μιλήσει με τους αδελφούς ή με τους συλλόγους γενικότερα για αυτό που έχει ακούσει, γιατί δυστυχώς γίνονται πάρα πολλές συκοφαντίες, γιατί όλοι οι σύλλογοι εδώ της Συνεδριστικής Επιτροπής έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, και η αλήθεια θα πρέπει να λέγεται και να υπάρχει διαρκώς, να μην κάνουμε ζημιά στον αγώνα ακούγοντας τις συκοφαντίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπόθηκαν τόσα πολλά, δεν θα προσπαθήσω να ανακύκλωση, γιατί πολύ ωραία καλύφθηκαν τα ζητούμενα. Να στοχεύσω μόνο σε δύο παρατηρήσεις, γιατί το θέμα ξεκινάει με την αναζήτηση των προβλημάτων του αγώνα από το έτος 1997 και μετά, με την ψήφιση δηλαδή της αντισταγματικής και παράνομης και αρνησύχρησης της συνθήκης του Σέγγεν, η οποία για να λειτουργήσει έπρεπε να παιδαγωγήσει τις κοινωνίες των χωρών μελών της συνθήκης αυτής και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να αποδέχονται να καταργήσουν οικειοθελώς την χρήση του ονόματός τους, δηλαδή ουσιαστικά το βάπτισμά τους, όσων το είχαν, αλλά και των υπολείπων που είχαν ένα όνομα, έστω σε ένα παραχριστιανικό δόγμα, κατά μίμηση της αρχαίας Εκκλησίας του Χριστού, και να δεχτούν να συναλλάσσονται με ένα νούμερο, προκειμένου να μην περιθωριοποιηθούν από το σύστημα. Μα αυτό ακριβώς λέει η Αγία Ιερά Αποκάλυψη, γιατί η Αγία και η Ιερά Αποκάλυψη, αδελφοί μου, δεν γράφτηκε για κομπιουτερίστες, ούτε για πυρηνικούς φυσικούς, ούτε για μαθηματικούς. Γράφτηκε για απλούς ανθρώπους. Και για να καταλάβει ο κάθε απλός νους του απλού ανθρώπου, του κάθε καιρού της χριστιανοσύνης, ότι αυτός θα είναι ο αριθμός του θηρίου, 666, και όχι άλλος, έδωσε δύο προϋποθέσεις, δύο συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη ήταν ότι ο κάθε άνθρωπος θα έχει αριθμό αντί για όνομα, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο έχονουν ψηφισάτο όδρυ σοφία εστί χίξη στίγμα. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ξεκάθαρα ότι θα υπάρχει αριθμός αντί για όνομα κατά μίμηση του προτύπου της νέας εκκλησίας, της εκκλησίας του Αντιχρίστου, διότι όπως προδρομικά λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος βαπτιστής και οδηγούσε τους ανθρώπους, τις κοινωνίες των ανθρώπων στη βάπτιση, δηλαδή στη μετάνοια και στην αναγέννηση κατόπιν ο ίδιος ο Κύριός μας με το βάπτισμα το ίδιο αυτό,
το συνέχισε ο Κυριός μας και το εδίδαξε στην ανθρωπότητα, στην αναγέννηση, στην κολυμπήθρα του βαπτίσματος, προκειμένου ο άνθρωπος από την πτώση του να αναγεννηθεί και να γίνει ουράνιος πολίτης, μέλος της ουρανίου βασιλείας του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, προς μίμηση του αντί του πραγματικού Χριστού, ψευδοχρήστου αντιχρίστου, έρχεται ο ίδιος αυτός, ο τελευταίος, να μιλήσει σε ένα νέο είδος εντός εισαγωγικών βαπτίσματος στην κοινωνία, η οποία θα δεχτεί ως σύμβολο της νέας εκκλησίας και της νέας πίστης του εις αυτόν, όχι όνομα, εις αντιδικίαν δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, αλλά αριθμών, όπως και ο ίδιος θα έχει αριθμό. Δεν σας κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι η Αγία και η Ιερά Αποκάλυψη κάνει τόσο πολύ λόγο για αριθμό του ονόματος και λιγότερο για όνομα? Γιατί, μα είναι απλό, διότι αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιείται περισσότερο από το όνομα, ο αριθμός και όχι το όνομα. Και ξεκαθαρίζουν οι προφήτες και ερμηνευτές πατέρες της Αγίας και Ιεράς Αποκαλύψεως, σαν τον Άγιο Ρέθα, τον Άγιο Ανδρέα, Επισκόπων Κεσαρίας, σε διαφορετικούς αιώνες, μήκη και πλάτη, χρονικά τελείως ξένα μεταξύ τους, και άλλοι πατέρες, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ότι το ξεκαθαρίζουν, ότι το τόσο το ίδιο το όνομα, όσο και αυτός ο αριθμός του ονόματος, στους παραλαμβάνοντες αυτών, θα είναι ισόκυλο με το σωματικό χάραγμα, θα είναι χάραγμα. Το να αθωοποιούν λοιπόν κάποιοι τη χρήση του Αθηνή ή του Άγκα ή του ισόβιου εκλογικού αριθμού ή δεν ξέρω ποιον άλλον ισόβιο μοναδικών και προσωπικών αριθμών που έφεραν σε νομοθετήματα οι πολιτείες από το 1997 και μετά και πραγμάτωσαν την αριθμοποίηση του ανθρώπου αφαιρώντας του την δυνατότητα και την βούληση να χρησιμοποιεί το όνομά του, έδωσαν ουσιαστικά στον άνθρωπο το πρώτο και κυριότερο μέρος του χαράγματος, την πνευματική αποδοχή αυτού. Ο δεχόμενος να χρησιμοποιεί νούμερα ισόρια μοναδικά και προσωπικά, ανεξαρτήτως συνδεδεμένα ή όχι με το 666, πολύ δε περισσότερο ήταν είναι συνδεδεμένα με το 666, να χρησιμοποιούν τα νούμερα αντί για το όνομά τους, ουσιαστικά έχουν δεχτεί το πρώτο και κυριότερο μέρος του χαράγματος, που είναι η αριθμοποίηση του ανθρώπου, η κατάργηση του ονόματος και του βαπτίσματός τους. Αυτό πρέπει να γίνει πλέον συνείδηση. Θέλουν κάποιοι, δυστυχώς, εμπολείς, αρχιερείς, ακόμα και των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, του Ζωτικού Ορθοδόξου Κλήρου, να αναβάλουν λέγοντας, δεν είναι τίποτα, αν έχουμε έργα, πράξεις, αγρυπνίες, μετάνοιες, νηστείες, φτάνουν. Και δεν νομίζω ότι θα μας κολλάσει ο Θεός τώρα για τη χρήση ενός αριθμού. Δεν είναι έτσι, πατέρες. Μη βάζετε τη λογική σας αυτά. Διαβάστε τη θεολογική των Αγίων Πατέρων, που είχαν πνεύμα Άγιο, ήταν θεοφόροι και αγιοπνευματοφόροι πατέρες και ξεκαθαρίζουν διαπαντός ότι όσα και καλά έργα να έχει ο χριστιανός, αν προμετωπίζει αυτών των έργων όταν τα παρουσιάσει ενώπιν της κρίσεως του Κυρίου, βάλει το 666, θα είναι όλα εις μάτι. Μετά το 1997, δυστυχώς, ως μη όφιλο κλήρος, που είναι πολλής απουσιάς, λάβει για τις απουσίες του σήμερα, είναι μόνο οι φαϊνές εξαιρέσεις που βρίσκονται εδώ, άρχισε να κάνει μία κοιλιά άνευ προηγουμένου. Γιατί? Θα σας πω γιατί, αδελφοί, και μπορεί εγώ αυτή τη στιγμή να ακουστώ πολύ πιο πικρόχολος, αλλά πολύ πιο αληθινός από τον αδελφό Αναστάσιο, τον Θεοδωρίδη προηγουμένως. Διότι διαπίστωσαν ότι μετά το 97, αυτά που έβγαζαν σε εγκυκλίους και τα διακήρυταν στις κοινωνίες των χριστιανών στην Ελλάδα, για αυτά τα πράγματα που κατήγγυλαν, έπρεπε πρώτοι να καταθέσουν προσωπική θυσία. Να συγκρουστούν με το ίδιο το βόλεμά τους. Να σταματήσουν να χτίζουν μάντρες μοναστηριών και εκκλησιών. Και να σταματήσουν να διεκδικούν κληρονομιές και διαθήκες από γεροτότερους πιστούς της Εκκλησίας. Πώς θα γινόταν αυτό? Ήταν ξεκάθαρη και απευθεία σύγκρουση με το ίδιο το προσωπικό βόλεμα και την προσωπική κοσμική ανάπαυση. Διότι δυστυχώς στο μεγάλο μέρος του κλήρος μας, ακόμα και ο Ορθόδοξος κλήρος μας, έχει εκκοσμικευτεί. Και δεν καταλαβαίνουν ότι πλανώνται και πλανούν και οδηγούν και οδηγούνται ως τυφλοί που οδηγούν άλλους τυφλούς και θα καταλήξουν όλοι μαζί στον Άδη. Είναι λυπηρή αυτή η κατάσταση σήμερα, όλες αυτές οι κενές καρέκλες που βλέπετε προοριζόντουσαν για κτηρικούς και δεν γέμισαν τύπισες και δεν γέμισαν με αυτούς που έπρεπε να γεμίσουν, αλλά ήρθαν οι χαμηλοί κληρικοί, ο λαός δηλαδή, ο πονεμένος και βασανισμένος και διωκόμενος λαός. Γιατί αυτό είναι ο χαμηλός κλήρος.
Ο αρχιερατικός Κύριος αποφεύγει τις ευθύνες του. Μετά το 1997 δει, και προηγούμενος βέβαιος, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1997 και 1998, βρέθηκαν κάποιοι συλλόγοι οι οποίοι ανέλαβαν δράση βλέποντας την ατολμία και την απραξία του κλήρου. Και αυτό, αντί να τους φέρει σε νουθεσία, αντί να τους φέρει σε έλεγχο, τους έφερε σε χειρότερη ακρασία πνευματική κερατημία. Και είπαν, α, τι ωραία, βρεθήκαν τα κορόιδα να ξαναπάρουν τις ευθύνες μας. Και εμείς πάλι αραχτοί. Γιατί αυτό λένε όταν κάθε τόσο και λιγάκι αποφεύγουν να ενημερώσουν το λαό από άμβονος για το τι συμβαίνει και να κατευθύνουν σε αντίδραση. Και όταν το αναβάλουν έστω και του καθενός που έχει τη διάθεση να κάνει σήμερα αγώνα και να δώσει σήμερα ομολογία και θυσία και μαρτυρία και του λέγουν όχι, μην κάνεις πλάνες αυτό που τα λένε αυτά, γιατί αυτοί είναι πλανεμένοι και εξαράχητες. Αποφυγή ευθυνών είναι αυτό ξεκάθαρα που λένε και σας λένε. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό φάνηκε και σήμερα. Διότι οι προσκλήσεις έχουν πάει αρκετό καιρό. Και δεν είχαν καμία δικαιολογία να αναβάλουν την επίσκεψή τους και την παρουσία τους και τη δράση τους. Εμπράκτως. Να μην πω τι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα σας πω όμως τι έγινε πέρυσι. Τον Μάιο του 2007, 25 Μαΐου στην Αθήνα, και 3 εβδομάδες, αν δεν απατώμε, αργότερα στη Θεσσαλονίκη γίνανε 2 πανελλαδικές εκδηλώσεις ομολογιακές. Σε εκείνες τις εκδηλώσεις, και στη μία και στην άλλη, τα μέλη της Νομιστικής Επιτροπής, τόσο όσο και δει, ειδικότερα του Συλλόγου Κρίνιν Οφέρ Παρομήλ, τον οποίο Σύλλογο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου για τον τεράστιο όγκο του έργου που έχει κάνει για τη διάδοση της Αποστολής από άκρης άκρη στην Ελλάδα, από τον Εύρο στην Κρήτη. Και ας λένε οι συκοφάντες για πορνείες, για ασέλγειες, για μυθιστορήματα καλπαζούσης φαντασίας τους ότι συμβαίνουν σε αυτό το Σύλλογο, διότι και καλά δεν μπορεί τόσοι εργένιδες να έχουν τόσο ηθικό βίο, κάποια ηθικότητα θα έχουν. Μα αδελφοί και πατέρες, εσείς που τα λέτε αυτά και δεν εσχύνεστε, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλάμε για το βίο μας, αλλά για τη φωτιά που καίω τις ψυχές και την Ελλάδα. Και ξαφνικά βρεθήκαν εμπόδιο οι δικές σας αμαρτίες για να μην αγωνιστείτε και να υπεκφύγετε. Ευχαριστώ λοιπόν την Πνηροθέα για το μεγάλο και τρομερότερο έργο που έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Γιατί με τις ελάχιστες δυνάμεις του, αλλά με την πλούσια χάρη του Θεού, μετέδωσε αυτήν την αποστολή κατά του πραγματικού χαράγματος, που είναι η αριθμοποίηση του ανθρώπου και όχι η σωματική χάραξη. Ναι, και αυτή είναι, αλλά είναι το τελευταίο, το επιστέγασμα του χαράγματος, το ωμέγα. Όλα έχουν μια αρχή και ένα μέσο και ένα τέλος. Όλες οι καταστάσεις άρχονται, μεσούνται και διαβαθμίζονται, κορυφώνονται στο τέλος. Μα τι αλήθεια θα κάτσουμε να σκεφτούμε τώρα, αν θα δώσουμε χέρι βοηθείας στον Αντίχριστο και στον Διάβολο εναντίον της ψυχής μας, με τον αραβόνα των αριθμών και των καρτών, και στο τέλος θα πούμε όχι στο γάμο με το σωματικό τσιπάρισμα, το χάραγμα. Μα γελιόμαστε. Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι θα δουλέψουμε τον Διάβολο, ότι θα τον εφέρουμε στη βόλτα και θα γλιτώσουμε με τον αραβόνα? Ούτε ένας έτοιμος απλός άνθρωπος, όχι χριστιανός, δεν σκέφτεται να παραζητήσει μια γυναίκα σε αραβόνα και να σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα στρίξει για τη γαλλική οδού μέσω Παρισίων και Λιών. Και δεν θα παντρευτεί στο τέλος. Δύο προτάσεις είχαμε κάνει. Η πρώτη ήταν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, οι δύο προτάσεις. Ο λαός να ενημερωθεί από άγχονος, από τους ίδιους αρχιερείς. Δοθήσεις ευκαιρίας και που δίνονται πολλές ευκαιρίες στα εκκλησιάσματά μας, τόσες γιορτές έχουμε, αλλά και ευκαίρος και ακαίρος. Σε κάθε σχόλη και γιορτή και αργία που μαζεύονται, οι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και νευρολογείται στα εκκλησιάσματά μας, 2-3 χιλιάδες άνθρωποι σε μεγάλους εσπερινούς, της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πάσχα, Χριστούγεννα, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, πολλές εορτές ατελείωτες που μαζεύονται οι άνθρωποι και που δεν έχουν ποιον άλλο να τους ενημερώσει. Ποιος θα τους ενημερώσει, η μασονική πολιτεία? Η Εκκλησία του μήνα. Αλλά η Εκκλησία σιωπή, διότι απ' έξω βρίσκονται οι πολιτικοί του τάδε κόμματος και δεν μπορεί να μιλήσει παρουσία των πολιτικών. Πατέρες, πού τα λέτε αυτά? Ποιος ορίζει την Εκκλησία? Δεν την ορίζει η Εκκλησία. Δεν την ορίζετε εσείς. Την ορίζει η μασονία της πολιτείας. Για να μην κουράσω να κάψω, γιατί έχουν γίνει μερικές ερωτήσεις και πρέπει να απαντηθούν. Καταλήγω με αυτό. Η πρότασή μας ήταν αυτή, όπως το είπα, και βέβαια η σύσταση της Κυρικολαϊκής Επιτροπής για να πάμε στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα, τα δίκαιά μας. Τι πιο απλό. Ούτε και αυτό δεν γίνεται. Αντιθέτως, δικαιολογίες επί δικαιολογιών συνέχεια, υπεκφυγές. Οι προτάσεις μας
είναι οι ίδιες αυτές οι δύο. Σύσταση Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα πάει στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό και ενημέρωση του λαού από άμβονος. Επειδή, θα κλείσω με αυτό για να μην σας κουράσω, επειδή οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, σας λέω από τώρα, μεταφέρετε τους γεροντάδες σας, στους πνευματικούς σας, στους ηγούμενούς σας, σε όλους. Επειδή οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, εμείς θα περιμένουμε την αγάπη τους μέχρι το ερχόμενο Άγιο Πάσχα να βρεθούμε οπωσδήποτε, το συντομότερο, το πολύ μέχρι το ερχόμενο Άγιο Πάσχα, να καθίσουμε κάτω να συστήσουμε τη Μεικτή Κυριακή Επιτροπή. Να φτιάξουμε κοινή γλώσσα που θα μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους νεοποχικούς νόες της πολιτείας και της κυβέρνησης. Και να επισκεφτούμε τα γραφεία τους πριν το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το συντομότερο, η ενημέρωση του λαού από άμβονος και η επίσκεψη της Μεικτής Κυριακής Επιτροπής στα γραφεία της κυβέρνησης, μετά το καλοκαίρι τα πλήγματα στον αγώνα θα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και θα παρακαλάμε πραγματικά να γίνει πόλεμος όχι αύριο, αλλά τώρα. Μήπως και σωθεί καμία ψυχή. Εάν παρέλθει το ερχόμενο Άγιο Πάσχα άπρακτο και λάμψει για τις απουσίες των ιερέων η όλη αυτή η πρότασή μας και ενέργεια και δράση, σας πληροφορούμε δύο πράγματα. Και πληροφορούμε για την αγάπη των πατέρων. Ότι πρώτον, θα δίνουμε μαρτυρία εις τους ερωτούντες εμάς για την διαγωγή του κλήρου. Και όχι μόνο του κλήρου, αλλά και όσων συλλογικών αδελφών ευλάχισαν σε αυτόν τον αγώνα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κληρικών ποιμένων και αδιαφορούν ή δεν πράττουν ή υπεκφεύγουν επίσης. Θα δίνουμε και για αυτούς μαρτυρία στους ερωτούντες εις τον ερωτώντα λαό της Εκκλησίας για τη διαγωγή τους. Διότι δεν μπορεί να περιμένουμε ότι θα κλείνει το ους το δεξί ή το αριστερό του ο κύριος Χρυσόστομος Κιούσης ή ο κάθε κύριος Χρυσόστομος Κιούσης, όποιος και είναι αυτός, για να γίνουν αντιληπτά τα προβλήματα της Εκκλησίας του λαού. Δεν περιμένουν τα προβλήματα οι καιροί ουμενετοί. Θα δίνουμε λοιπόν μαρτυρία στο λαό για το τι φταίει και πώς φταίει. Το δεύτερο που θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να τους ενοχλούμε, έστω και διαπροσκλήσεως για κάθε αγωνιστική εκδήλωση. Διότι έγινε η τράπεζα του κυρίου και φώναξε τον δούλον αυτού και του είπε: πήγαινε, φώναξε τους εκλεκτούς μου. Έχω τράπεζα. Και πήγε ο δούλος του κυρίου. Και βρέθησαν όλοι πολύ απασχολημένοι. Και γύρισε και είπε ότι βρήκε τους εκλεκτούς του απασχολημένους. Και ναι, μεν τον είχαν σε μια εκτίμηση, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, θα κάτσουν να σκάσουν και για μια τράπεζα. Και τότε οργίστηκε ο κύριος και έστειλε ξανά τον δούλον του, λέγοντάς του: πήγαινε στις πλατείες και φώναξε τους χολούς και τους αναξιοπαθούντες και φέρ τους να γεμίσουν την τράπεζα. Εμείς σε αυτούς θα πάμε, γιατί αυτή είναι η Εκκλησία η πραγματική, η της πλατείας από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δίνουν τα πράγματα και όχι τα άδεια ντουβάρια από αγώνα και ψυχή και πνεύμα. Συγχωρέστε με. Καλό αγώνα.